αυτή η εκδήλωση. Ο τίτλος της δικής μου εισήγησης παραπέμπει, συνάδελφοι, σε ένα συλλογικό έργο που έχει γίνει στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και η διάρκεια του ήταν 3 χρόνια. Αφορά ουσιαστικά στην σύνταξη, την εφαρμογή και την ανάλυση σεναρίων διδασκαλίας για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Όλη η δουλειά έγινε σε μια πλατφόρμα διαδικτυακή και η προετοιμασία δηλαδή και η σύνταξη και η εφαρμογή του σχεδίου όλου για 3 χρόνια έγινε στην πλατφόρμα αυτή, τον επωνομαζόμενο διάλογο που στεγάζεται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την κοινότητα, την ψηφιακή όπως υποψιάζεστε, συμμετείχαμε σε αυτά τα 3 χρόνια σε διάφορες φάσεις, κυρίως 3 ήταν οι φάσεις του σχεδίου, 26 εκπαιδευτικοί, το DOP παραπέμπει σε 2 παιδαγωγικούς υπεύθυνους, το DO SIND είναι οι συντονιστές και οι υπόλοιποι 22 εκπαιδευτικοί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι και συντονιστές. Ουσιαστικά το σύνολο των σεναρίων που συντάξαμε ήταν, βλέπετε, 140 σενάρια, 80 για το γυμνάσιο, 60 για το λύκειο. Και οι εφαρμογές των σεναρίων που έγιναν στα σχολεία ήταν 300. Και βλέπετε το 130x2 σημαίνει υπήρχαν σενάρια που εφαρμόστηκαν από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σε διαφορετικά τοπικά περιβάλλοντα. Ο πίνακας δείχνει, απεικονίζει κατά κάποιο τρόπο τη δικτύωση που είχαμε μέσα στην ψηφιακή μας κοινότητα και μπορείτε να δείτε λίγο πολύ ότι ακόμα και σε ψηφιακά περιβάλλοντα οι ιεραρχήσεις των σχέσεων συντηρούνται και οι ανισότιμες σχέσεις. Στα άκρα του πίνακα μπορείτε να δείτε τους εκπαιδευτικούς που είχαν την μικρότερη ή σχεδόν καθόλου συμμετοχή μέσα στην κοινότητα. Ενώ αντίθετα, όλη η συζήτηση εξελίχθηκε στα 3 χρόνια ανάμεσα στους παιδαγωγικούς υπεύθυνους, στους συντονιστές και 6 εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά η πύκνωση στο κέντρο δείχνει ουσιαστικά και τη συχνότητα ανταλλαγών απόψεων επικοινωνίας που είχαμε τα 3 αυτά χρόνια μέσα στην πλατφόρμα του διαλόγου. Όλο το υλικό μας διατίθεται ελεύθερο στο διαδίκτυο σήμερα. Σας δείχνει, πρόκειται για τον Πρωτέα, που ουσιαστικά μπορεί, είναι μια ελεύθερη πλατφόρμα και μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να μπει μέσα, να ψάξει με συγκεκριμένα κριτήρια και να κατεβάσει στον υπολογιστή του όλα ακριβώς τα δεδομένα και τα ζητούμενα που υπάρχουν στα σενάρια διδασκαλίας αυτά, καθώς επίσης και τα δεδομένα, τα τεκμήρια κατά κάποιο τρόπο, τα οποία παραπέμπουν στην εφαρμογή των σεναρίων στα σχολεία. Εγώ θα επιμείνω, θα σας δώσω κάποια γενικά στοιχεία, κυρίως για την τελευταία φάση του προγράμματος, που η λέξη υπάρχει και στον τίτλο της ανακοίνωσής μου, σε αυτό που ονομάσαμε εμείς ανάλυση των σεναρίων. Έτσι, και βρίσκεται ουσιαστικά στο τέλος αυτής της όλης διαδικασίας. Όταν μιλήσαμε εμείς για ανάλυση, μπορείτε να φανταστείτε αυτό τον κοινό όρο, λίγο πολύ αξιολόγηση. Δεν θέλαμε όμως να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο της αξιολόγησης, γιατί εμείς δεν θέσαμε ποτέ κριτήρια απόρριψης ή έγκρισης σεναρίων διδασκαλίας. Από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην κοινότητα, φυσικά υπήρχαν κάποια κριτήρια για να προσβληθούν στην αρχή, έτσι. Αλλά μας ενδιέφερε κυρίως μέσω της ανάλυσης να δούμε στην τελευταία φάση του έργου τι ακριβώς έμαθαν, αν προχώρησαν κάπου παραπέρα από αυτό που ήταν οι εκπαιδευτικοί όταν μπήκαν έτσι για να συμμετάσχουν στο έργο αυτό. Ειδικότερα,
μας ενδιέφεραν αυτά τα κεντρικά ερωτήματα στο επίπεδο πάντοτε της ανάλυσης. Θέλαμε να μάθουμε, να δούμε εν ώψη του μέλλοντος τι είδους διδακτικούς λόγους διαπερνούν τα σενάρια των εκπαιδευτικών ως προς την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Τι λογής διδακτικές πρακτικές προτείνονται στα σενάρια των εκπαιδευτικών και ποιες είναι οι ταυτότητες κυρίως των μαθητών που σχηματίζονται με βάση τους διδακτικούς λόγους και τις διδακτικές πρακτικές που υιοθετούν στα σενάρια τους οι εκπαιδευτικοί. Τώρα θα μου πείτε, είναι πάρα πολύ γενικές οι λέξεις αυτές και οι έννοιες. Ίσως χρειάζονται κάποια επεξήγηση, δεν έχουμε το χρόνο. Ίσως σε μια άλλη περίπτωση θα μπορούσα να προχωρήσω και σε εφαρμογές για να δείτε πώς τεκμηριώθηκαν και εφαρμόστηκαν αυτά τα γενικά πράγματα. Θα μείνω μόνο, επειδή ακούστηκε, ίσως χρησιμοποιήθηκε και από τον κύριο Τσάφο η έννοια των λόγων. Έτσι, συνάδελφοι, δεν μας ενδιέφεραν κυρίως με βάση αυτά τα κεντρικά ερωτήματα, δεν μας ενδιέφεραν τι ακριβώς συγκεκριμένα μαθαίνουν ως προς τα αρχαία οι μαθητές με βάση τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. Μας ενδιέφεραν κυρίως τι είδους μαθητές δημιουργούμε μέσα στο σχολείο ως εγγράμματα υποκείμενα. Γι' αυτό ακριβώς και χρησιμοποιήσαμε κυρίως την έννοια των λόγων. Η έννοια του λόγου, ουσιαστικά, περιλάμβανε όχι μόνο το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αλλά και το πώς αλληλεπιδρούν ή συστήνουν την αλληλεπίδραση αυτή μέσα στις προτάσεις διδασκαλίας τους. Και φυσικά η έννοια του λόγου περιλαμβάνει και τον ρόλο που παίζουν τα διάφορα συγκείμενα, τοπικά ή και γενικότερα. Η διάσταση αυτή μας επέτρεπε να αποτιμήσουμε και να ελέγξουμε όχι μόνο το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αλλά και γιατί το λένε και πού ακριβώς θέλουν να πάνε την πρότασή τους ως προς τις ταυτότητες των μαθητών. Θα τα δούμε όμως ίσως και στη συνέχεια, αν τα καταλάβατε. Η ανάλυση, σας λέω, έγινε με αυτούς που συμμετείχαν, δηλαδή μια πρόταση διδασκαλίας την έβλεπαν 3 εκπαιδευτικοί, και πέρασε από αυτά τα 3 στάδια. Το πρώτο, έτσι, ήταν ο σχολιασμός. Το δεύτερο κατέληγε στη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου από τους 3 εκπαιδευτικούς και το τρίτο που έπαιρνε την τελική του γραφή. Τα μεθοδολογικά εργαλεία πάνω στα οποία στηρίξαμε την ποιοτική αποτίμηση των σεναρίων σας δείχνουν ένα σχήμα το οποίο έχει γίνει ίσως και καραμέλα και δεν το καταλαβαίνουν και οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί, βέβαια, θα το έχετε δει ίσως κάποιοι και στα προγράμματα έχει περάσει της γλώσσας του γυμνασίου. Τα μεθοδολογικά αυτά εργαλεία που σας συστήνω τα είχαν υπόψη τους και οι εκπαιδευτικοί από τη στιγμή που ήθελαν να συμμετάσχουν στη σύνταξη των σεναρίων. Τα χρησιμοποίησαν επομένως και οι εκπαιδευτικοί αλλά και εμείς για να αναλύσουμε τα σενάρια μας. Μας ενδιέφεραν κυρίως οι άκρες των ρόβων, οι γνώσεις για τον κόσμο και οι αξίες και οι πεπιθήσεις που συστήνουν οι εκπαιδευτικοί, είτε ως προς τον αρχαίο κόσμο, είτε σε σχέση με το σήμερα. Μας ενδιέφεραν οι γνώσεις για τη γλώσσα που συστήνουν να καλλιεργηθεί στους μαθητές οι εκπαιδευτικοί. Οι γραμματισμοί, δηλαδή το είδος της μαθησιακής εμπειρίας που θέλουν να μεταδώσουν εκπαιδευτικοί με τα σενάρια τους. Στη βάση υπάρχουν οι διδακτικές πρακτικές, το πώς δηλαδή στην πράξη μεθοδεύουν οι εκπαιδευτικοί τη διδασκαλία τους. Υπάρχουν με κόκκινα γράμματα 2 χαρακτηρισμοί που τις παίρνουμε από συγκεκριμένες κοινωνιογλωσσικές θεωρίες ή μιλήσαμε για ορατές διδακτικές πρακτικές. Καταλαβαίνετε, σε παραδειγματικό επίπεδο πρόκειται για τη μετοπική, τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ο καθηγητής είναι μπροστά, τα πάντα φαίνονται. Ή τις αόρατες λεγόμενες, όπου ο καθηγητής, οι μαθητές χορεύουν το μάθημα μεταφορικά και ο καθηγητής περνάει λίγο πολύ στο παρασκήνιο. Όπως υποψιάζεστε, μια τέτοια ομαδοσυνεργατική, για παράδειγμα, διδασκαλία θα μπορούσε να ενταχθεί κάλλιστα σε μια αόρατη, έτσι, παιδαγωγική πρακτική. Το δεύτερο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι 3 κύκλοι. Εδώ
μας βοήθησε το σχήμα αυτό, προκειμένου να προσδιορίσουμε πού κινούνται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση, τη διαχείριση των τεχνολογιών. Στον πρώτο μικρό κύκλο, οι λεγόμενες TUPUE χρησιμοποιήθηκαν ως απλώς περιβάλλοντα εργασίας. Δηλαδή, ο καθηγητής λέει στο μαθητή, θα πρέπει να πας στο λεξικό, ξέρω εγώ, του Λίντελ Σκοτ, για να βρεις τη σημασία αυτής της λέξης και να πάρεις, να κάνεις ένα copy, ξέρω εγώ, την ερμηνεία της λέξης και να το κατεβάσεις στο Word. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως απλώς ένα περιβάλλον. Στον δεύτερο, λίγο πιο προχωρημένο κύκλο, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας χρησιμοποιούνται ως μέσα πρακτικής γραμματισμού. Δηλαδή, εδώ ο μαθητής, όταν ακριβώς χρειάζεται να αξιοποιήσει ένα τεχνολογικό μέσο, μαθαίνει κάτι διαφορετικό. Έτσι, υποχρεούται να κατασκευάσει κάτι, να επικοινωνήσει με ένα διαφορετικό τρόπο σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, για παράδειγμα, ίσως θα έχετε ακούσει σε ένα wiki, ή να κατασκευάσει κάτι, να κατασκευάσει, για παράδειγμα, με βάση αυτό που έχει μάθει, να κατασκευάσει, για παράδειγμα, ένα βίντεο. Όλες αυτές οι πρακτικές που θα τους έχετε ακούσει εντάσσονται στους λεγόμενους νέους γραμματισμούς, αφορούν κυρίως τον δεύτερο κύκλο. Και τέλος, στον τρίτο κύκλο, που ήταν ένας πιο δύσκολος, αν θέλετε, πιο γενικός, που έχει να κάνει κυρίως με αυτό που ονομάζουμε κριτικό γραμματισμό σήμερα, έτσι, προτάσεις των εκπαιδευτικών, εδώ στον κύκλο αυτόν εντάσσονται, οι οποίες αποσκοπούσαν όχι απλώς στο να βάλουν τα παιδιά να κατασκευάσουν, να δημιουργήσουν κάτι, αλλά και να ελέγξουν ουσιαστικά αυτό ακριβώς που βρίσκουν ή αυτό ακριβώς που πρόκειται να μάθουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα επικοινωνίας ανάμεσα στους κύκλους και στους ρόμβους που χρησιμοποιήσαμε. Με αφορμή τον κριτικό γραμματισμό, βλέπετε, όταν μια πρόταση κινείται στον τρίτο κύκλο, αναγκαστικά διαμορφώνεται αναλόγως και ο ρόμβος. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση του ρόμβου έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση που ο καθηγητής προσπαθεί να δείξει ότι το αρχαίο κείμενο δεν έχει ένα ουδέτερο νόημα, ότι κάτι ακριβώς θέλει να μεταδώσει. Ο κύριος Τσάφος μίλησε εχθές για την έννοια της κατασκευής και για τις ιδεολογικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει ένα κείμενο. Ως προς τη γλώσσα, μία πρόταση που ανήκει στον κριτικό γραμματισμό για τα αρχαία ελληνικά αντιμετωπίζει τη γλώσσα όχι ως αποπλαισιωμένη από το ίδιο το κείμενο, δηλαδή δεν κλείνω το ημί ή δεν σχηματίζω έτσι αρχικούς χρόνους, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τη λειτουργία που έχει, για παράδειγμα, η χρήση ενός παρατατικού μέσα στην ιστοριογραφία του Ξενοφόντα, σε σχέση, καταλαβαίνουμε, ο τύπος, έτσι, πώς λειτουργεί μέσα στο κείμενο. Και οι διδακτικές πρακτικές που βλέπετε, τον κριτικό γραμματισμό δεν τον ενδιαφέρουν ακριβώς που θα το εντάξουν. Έτσι, μπορεί να είναι και αόρατες, έτσι, αλλά και ορατές. Ενώ ως προς το γραμματισμό, βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μία μαθησιακή εμπειρία διαφορετικής τάξης από αυτό που παραδοσιακά ονομάζουμε και παράγεται δυστυχώς στο σχολείο, τον αναγνωριστικό γραμματισμό. Δηλαδή, ο μαθητής, όταν ακριβώς κλείνει ένα ρήμα, κινείται στο πλαίσιο αυτό του αναγνωριστικού γραμματισμού. Δηλαδή, μαθαίνει πώς να αναγνωρίζει τύπους. Έτσι. Το μεθοδολογικό γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο στήριξε ουσιαστικά την συστηματική εξέταση των σεναρίων, εξελίχθηκε σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο, το μέσο επίπεδο, διαβάζαμε και μελετάμε. Τώρα, τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι είναι καλό. Μπορούμε να δούμε ότι εδώ έχουμε και ένα εργαλείο ανάλυση για το πώς μπορούμε να διαβάζουμε και εμείς προσωπικά ένα σενάριο. Το μέσο επίπεδο, που είναι το πρώτο γενικό επίπεδο, τι λέει το σενάριο γενικά στο σύνολό του. Το δεύτερο, το πιο ουσιαστικό επίπεδο, το μίκρο επίπεδο, όπου σπάμε το σενάριο, θα σας δείξω στη συνέχεια, στα λεγόμενα διδακτικά σεβάντα, δηλαδή όχι ακριβώς τις δραστηριότητες, αλλά σε μικρότερες μονάδες λόγου που παραπέμπουν σε ένα είδος αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές και στους καθηγητές.
Και τέλος, έτσι, στο μάκρο επίπεδο που λαμβάνουμε υπόψη γενικότερα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το πώς και πού ακριβώς δουλεύει ο εκπαιδευτικός. Σας δείχνω εδώ ένα παράδειγμα από ένα σενάριο, έτσι, στο επίπεδο του μεσοεπιπέδου. Μια συνολική ανάγνωση η οποία εξαντλείται, εδώ βλέπετε λαμβάνουμε υπόψη τις τρεις φάσεις γενικά στις οποίες εξελίσσεται ένα σενάριο. Ενώ αντίθετα θα δούμε τώρα πώς μπορεί να μελετηθεί εξονυχιστικά η πρώτη φάση του σενάριου που είναι αυτή. Έτσι, που είναι μια πιο μικροσκοπική ανάλυση. Σας έχω ένα παράδειγμα από ένα σενάριο εκπαιδευτικού για το γυμνάσιο της 15ης ενότητας, στη μεταμόρφωση του Λευκήπου που υπάρχει στο ανθολόγιο της πρώτης γυμνασίου. Και φυσικά αυτό που λάβαμε υπόψη στην, διαβάζοντας ουσιαστικά και αποτιμώντας τα σενάρια των εκπαιδευτικών, το μάκρο επίπεδο, έτσι, που εξελίχθηκε στο τι, σε ποια διδακτική λογική κινήθηκαν οι εκπαιδευτικοί πριν να συμμετάξουν στην διαδικτυακή κοινότητα, ποια ήταν ακριβώς η ιδεολογία τους γύρω από το μάθημα και σε στοιχεία που αφορούσαν κυρίως τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην κοινότητα. Αυτό έγινε με πάρα πολλούς τρόπους, παραδειγματικά σας λέω αυτά. Θα θίξω τώρα κάποιες γενικές αναγκαστικά αρχές, κάποιες διαπιστώσεις που μας απασχόλησαν πάρα πολύ στα σενάρια διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Μια πρώτη διαπίστωση πάρα πολύ γενική, αλλά θα ήθελα συνάδελφοι να τα βλέπουμε αυτά στη διαπλοκή τους, μην τα θεωρείτε αναγκαστικά, τα παρουσιάζω ανεξάρτητα, αλλά το θέμα είναι να δει κανείς πώς διαπλέκονται όλα αυτά τα πράγματα. Στα σενάρια διδασκαλίας των συναδέλφων υπήρχε μια έντονη κινητικότητα, συνάδελφοι, για μετακίνηση από τη γλώσσα στις γνώσεις για τον κόσμο και τους γραμματισμούς. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι με τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν έτσι να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που ονομάζουμε στο νόημα του κειμένου, τι λέει το κείμενο. Και γενικότερα στο να μεταδώσουν μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά, ανάλογο τύπου, κυρίως μέσω του ψηφιακού γραμματισμού. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαπιστώσαμε ότι είναι εγκλωβισμένοι, παρά την ελευθερία αυτή που επιδιώκουν και την κινητικότητα στο να πούνε, να ψάξουν το κείμενο, είναι εγκλωβισμένοι στα συμβάντα τους κυρίως. Τα συμβάντα τους ήταν υλοκεντρικά, δηλαδή το βιβλίο, το σχολικό εγχειρίδιο παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο, αν θέλετε και πολύ συχνά δεσμευτικό. Γι' αυτό και η αντιμετώπιση ουσιαστικά της ύλη ήταν και γραμμική, δηλαδή δεν λείπουν διασυνδέσεις ανάμεσα στις διάφορες ενότητες των εγχειρίδιων. Ο εκπαιδευτικός παίρνει την ενότητα και όπως ακριβώς λίγο πολύ την παρουσιάζει το σχολικό εγχειρίδιο, προσπαθεί έτσι να την αντιμετωπίσει με έναν δικό του τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς έτσι, βλέπουμε ότι ο λόγος που παράγεται, ο ιδεολογικός, αν θέλετε, λόγος γύρω από πάρα πολλά θέματα, είναι ο ισχύον λόγος. Όπως ακριβώς αυτός ο αρχαίος κόσμος παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια, λίγο πολύ συμπαγής, σταθερός, αμετάβλητος, έτσι λίγο πολύ τον αντιμετωπίζουν έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι, βλέπετε, υπάρχει μια τάση για να απεγκλωβιστεί ο καθηγητής, να κάνει δικά του πράγματα, αξιοποιώντας έτσι τα εργαλεία, αλλά το πρόγραμμα ουσιαστικά και κυρίως το σχολικό εγχειρίδιο παίζει καθοριστικό λόγο και ο λόγος αυτός είναι κυρίως δεσμευτικός που περιορίζει τα όρια των πρωτοβουλειών που μπορεί να πάρει. Έτσι. Επίσης, αυτό έχει επίπτωση και στη γλώσσα. Έλειψαν οι προτάσεις, αν θέλετε, οι κριτικές, ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας. Ο καθηγητής ουσιαστικά σέβεται λίγο πολύ τη λογική του διδακτικού εγχειριδίου και προσπαθεί να διδάξει, ακόμα και χρησιμοποιώντας με τα εργαλεία, τη γλώσσα με έναν παραδοσιακό τρόπο, κυρίως αποπλαισιωμένο.
αισθάνεται μεγάλη αμηχανία για να προχωρήσει σε μια πιο κριτική και πιο εναλλακτική αντιμετώπιση της γλώσσας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχόλησε και εμείς και εμάς, κατά πόσο τελικά οι τεχνολογίες βοηθούν στη διδασκαλία της γλώσσας. Έχετε μικρόφωνο. Α, ωραία. Έχουν μεγαλύτερη ελευθερία, έτσι. Γι' αυτό και ο λόγος τους είναι κυρίως επικαιροποιητικός. Τώρα, κατά πόσο είναι δημιουργικός αυτός ο λόγος και αντιστρατεύεται λίγο πολύ το λεγόμενο βιωματικό. Δηλαδή, ο επικαιροποιητικός φέρνει τα αρχαία στο σήμερα. Ο βιωματικός κάνει λίγο πολύ το αντίστροφο. Έτσι, ο μαθητής φεύγει και κυρίως μέσω των ρόλων που υποδίεται, πάει να υποδηθεί κάτι. Για παράδειγμα, μέσα στην τραγωδία την Ελένη, ξέρω εγώ, ή την Αντιγόνη. Επίσης, εξαιτίας των δύο προηγούμενων λόγων, υπάρχει μια τάση στα σενάρια των εκπαιδευτικών για να μετακινηθούν στην πρόσληψη, όπως κάνουν. Δηλαδή, τους ενδιαφέρει λίγο πολύ πώς προσλαμβάνουν το κείμενο οι μαθητές, που είναι μια δημιουργική, κατά τη γνώμη μου, κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Ασχέτως το πώς πραγματώνεται ή αν ολοκληρώνεται τελικά. Έτσι. Ο καθηγητής επίσης εστιάζει κυρίως στη διαχρονική συνέχεια των θεμάτων. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος ανιστορικότητας στα θέματα με τα οποία προσεγγίζονται. Η δημοκρατία όπως ήταν τότε έρχεται και στο σήμερα, αμετάβλητη, συμπαγής όπως είπαμε και προηγουμένως. Και έτσι κινδυνεύουμε, συνάδελφοι, να πέσουμε σε μια διαχρονική συνέχεια του περιεχομένου. Έτσι, να μην βλέπουμε τα κείμενα δηλαδή σε μια πιο ιστορική τους διάσταση. Γι' αυτό και ο λόγος έτσι, των εκπαιδευτικών είναι μηνυματολογικός, πολλές φορές κατηχητικός. Έτσι, να μάθουν τα παιδιά να γίνουν δημοκρατικοί, σωστοί δημοκρατικοί πολίτες. Να μάθουν να υποτάσσονται στους νόμους. Αλλά αυτό δεν γίνεται με έναν πιο κριτικό τρόπο, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ακριβώς και το προοδευτικός έτσι, μπαίνει λίγο πολύ σε εισαγωγικά. Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες είναι εμβληματικός λίγο πολύ. Δηλαδή, οι καθηγητές πιστεύουν ότι με το που χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, ένα διαδικτυακό περιβάλλον, νομίζουν ότι θα λύσουν και τα προβλήματα της διδασκαλίας τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ζήτημα που μας απασχόλησε. Έτσι, οι καθηγητές δυσκολεύονται στο να καταλάβουν τη σύνδεση και την σημαντική λειτουργία που έχουν τα διαδικτυακά περιβάλλοντα κυρίως σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Βέβαια, υπήρχαν λιγοστές εξαιρέσεις, προτάσεις συναδέλφων που λειτουργήσαν προς μια πιο δημιουργική προοπτική. Έτσι, κατασκεύασαν ένα λόγο απομυθοποιητικό σε σχέση με τα κείμενα, αντιπαραθετικό ως προς το υπάρχον πρόγραμμα και την ισχύουσα διδακτική λογική. Και φυσικά προσπάθησαν να συντεριάξουν, να βάλουν στο παιχνίδι μέσα τους εξωσχολικούς γραμματισμούς των μαθητών. Πράγμα το οποίο, όπως κατά παράδοση συνηθίζεται στα αρχαία ελληνικά, δεν συμβαίνει. Οι περισσότερες πρακτικές που συστήνουν οι εκπαιδευτικοί, έτσι, ήταν ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες, συχνά όμως χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο ή στρατηγική, συνάδελφοι. Υπάρχει, ας πούμε, η ομαδοσυνεργατική, επειδή είναι μια λέξη που κυκλοφορεί ευρύτερα, δεν μεθοδεύεται με ένα δημιουργικό τρόπο μέσα στα σενάρια διδασκαλίας. Και γι' αυτό ακριβώς και οι αόρατες σημαίνουν την πλήρη εξαφάνιση του εκπαιδευτικού. Διαβάζουμε φύλλα εργασίας δηλαδή, ο εκπαιδευτικός τι κάνει, δίνει εντολές πήγαινε εκεί, μετά πήγαινε εκεί, μετά πήγαινε εκεί. Δεν φαίνεται να μην παρεμβαίνει καθόλου καθοδηγητικά. Έτσι. Τα διδακτικά σχήματα που πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι περισσότερες διδασκαλίες των εκπαιδευτικών. Λίγο μονόδρομα. Βλέπετε τα πιο συχνά, έτσι, ο καθηγητής λέει ψάξε, διάβασε, έτσι, συζήτησε με τους μαθητές σου, γράψε ή δημιούργησε και στο τέλος παρουσίασε. Βλέπετε σπανιότερες, έχουμε λίγο πιο δημιουργικά διδακτικά σχήματα που επινοεί ο εκπαιδευτικός με το να ελέγξεις κιόλας αυτό ακριβώς που διαβάζεις.
Έτσι. Να μην πάρεις δηλαδή τη μετάφραση, ξέρω εγώ, από την πύλη της ελληνικής γλώσσας και να την αντιγράψεις, να κάνεις, αλλά απλώς να τη συγκρίνεις, καταλαβαίνω, να την ελέγξεις κατά πόσο σου είναι χρήσιμη εσένα, να παρατηρήσεις κάτι πιο ουσιαστικό. Επίσης, για να τελειώνουμε, δεν απασχόλησε τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται στο να μιλήσουν συγκεκριμένα, να κάνουν παρατηρήσεις για το ότι δουλεύουν τον ξενοφόντα στο Λύκειο και επομένως ο ξενοφόντας είναι ένα ιστοριογραφικό κείμενο και να διαφοροποιηθεί. Όλα είναι αρχαία. Έτσι, ό,τι ακριβώς παράγεται και με τους συμβατικούς τρόπους. Αντίθετα, και εδώ είναι το ενδιαφέρον στοιχείο, συνάδελφοι, οι καθηγητές βάζουν τους μαθητές να οικειώνονται περισσότερο στην παραγωγή λόγου σε σχέση με τη νέα γλώσσα. Φτιάξε μια επιστολή, φτιάξε μια περίληψη. Εδώ βλέπουμε την δημιουργική επίδραση που υπάρχει και την πρόοδοση, κάτι μεγαλύτερη που υπάρχει στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τα αρχαία. Έτσι, επομένως, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται στο να μιλήσουν, να εντάξουν το κείμενο που έχουν μπροστά τους σε ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος, να βάλουν τα παιδιά να τα ερεθίσουν, να μιλήσουν για τις μήτρες τους, να μιλήσουν για τις συμβάσεις τους, για να καταλάβουν ότι η Αντιγόνη είναι ένα θέατρο, έτσι. Ενώ ο ξενοφόντας είναι ιστοριογραφία. Και βέβαια το μπάχαλο, το μεγαλύτερο γίνεται όπως καταλαβαίνετε στο γυμνάσιο που το ανθολόγιο μπλέκει τα κείμενα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον δηλαδή ούτε από τους ίδιους τους συντάκτες. Στατική αντίληψη του χρόνου, όταν μας λένε εκπαιδευτικοί ότι θα πάει ο καθηγητής ας πούμε στο εργαστήριο, παρατηρούμε ότι δεν αλλάζει τίποτα με το να ήταν στην τάξη. Έτσι, το ίδιο και με το χρόνο. Ποσοτικά διευρύνεται ο χρόνος ενός σεναρίου, αλλά χωρίς να προκύπτουν ή χωρίς να δηλώνονται δραστικές αλλαγές. Και συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε τα θρανία, να τα κάνουμε από τη μετοπική διδασκαλία, να τα κάνουμε επί, δεν αλλάζουμε τίποτα. Πρέπει να δείχνουμε γιατί ακριβώς, σε τι ακριβώς χρειάζεται η διαφορετική διάταξη των θρανίων και τι σημαίνει φεύγω από την τάξη και πάω στο εργαστήριο πληροφορικής. Τέλος, οι επικλήσεις των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί παίρνουν τσιτάτα από εδώ και από εκεί, από θεωρίες μάθησης και τις κολλάνε χωρίς να μας δείχνουν ότι πραγματικά καταλαβαίνουν ή έχουν επίγνωση του τι ακριβώς γράφουν στα σενάριά τους. Και η κοινωνική γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι η παραδοσιακή εντεταλμένη γλώσσα που χρησιμοποιούν και στην παραδοσιακή διδασκαλία. Την ίδια εντεταλμένη γλώσσα χρησιμοποιούν και στα φύλλα εργασία τους. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο, άντε βέβαια να υπάρχουν λίγα, πρόσεξε αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ κοινότοπα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μας έδειξαν πολλοί εκπαιδευτικοί ότι έχουν μια προσωπική, εναλλακτική, πραγματικά κοινωνική γλώσσα για να χρησιμοποιήσουν, για να πούμε ότι έχουμε μια διαφορετικού τύπου πρόταση. Γι' αυτό και βάζω σε παρένθεση αυτή τη φράση το ριζοσπαστισμό του σεισμού. Αρκεί που λέει ότι θα είναι με βάση τη λογική του σχεδιασμού έτσι, ή των πολυγραμματισμών, τα έχετε ακούσει αυτά. Αυτό ήταν επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό πρόβλημα. Σας δείχνω την κυριαρχία των κύκλων. Φυσικά κυριάρχησε ο πρώτος κύκλος, η λογική των σεναρίων που κινούνται στο απλοϊκό επίπεδο, πολύ λιγότερο στο β, ακόμα και πρακτικές που έλεγε ο εκπαιδευτικός ότι ανήκουν στον δεύτερο κύκλο, ουσιαστικά βλέπετε πώς πλησιάζουν τον α. Έλειψαν έτσι, ήταν ελάχιστες οι προτάσεις που μας υπέδειξαν έτσι μια πιο κριτική αντιμετώπιση της διδασκαλίας και τέλος οι ταυτότητες των μαθητών, σας έχω μερικούς χαρακτηρισμούς, πάσης φύσεως έτσι, ταυτότητες των μαθητών που παράγονται, συμμορφωτικές, δηλαδή απόλυτα συμμορφωμένες προς τα ισχύοντα, έτσι, πιο πειθαρχημένες, δηλαδή ταυτότητες των μαθητών που ασκούνται κυρίως στο Λύκειο αυτό στην προετοιμασία της πανελλαδικής εξετάσεις, λιγότερο διερευνητικές, τελετουργικές, δηλαδή ο μαθητής υιοθετεί το ρόλο του λαογράφου, αλλά αυτό ισχύει μέχρι όσο γράφει το φύλλο εργασίας, μετά τα ξεχνάει αυτά. Εδώ προβληματοποιήσαμε λίγο πολύ τους ρόλους και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, συνάδελφοι. Και τέλος, έτσι, το βασικό χαρακτηριστικό, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μας έδιναν συγκεκριμένα στοιχεία για τις ταυτότητες, έτσι, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών, για να γιώσουν την πρότασή τους σε ένα συγκεκριμένο τοπικό περιβάλλον. Επόμενος, οι ταυτότητες, οι περισσότερες των μαθητών, δεν είναι κοινωνικά, όπως λέμε, τοποθετημένες κάπου. Σας ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω.
Η παρουσίαση του κυρίου Πόλκα νομίζω ότι έθεσε μία από τις βάσεις των εισηγήσεων της σημερινής μέρας, γιατί η τεχνολογία υπάρχει και εμφανίζεται στις ομιλίες τις περισσότερες που αφορούν τις εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Πυρ, γηνή και αρχαία ελληνικά. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Λύκειο είναι ο τίτλος της εισήγησης του κυρίου Βασίλη Σημεωνίδη. Είναι φιλόλογος στο Τρίτο Λύκειο Δράμας. Καλημέρα. Να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες προς τους οργανωτές στα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Μαντουλίδη, το περιοδικό Νέα Παιδεία και όλους εσάς βέβαια που βρίσκεστε εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσω να πω αυτά για τα οποία ετοιμάστηκα και ήρθα εδώ, σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω μια αναφορά, καθώς χθες ακούστηκε πολλές φορές το όνομα του Ζούκη. Στη Δράμα έζησε και δούλεψε αυτός ο άνθρωπος που μας πρόσφερε μέσα στην απέραντη φλιαρία για τα αρχαία ελληνικά κάτι συγκεκριμένο. Το εγχειρίδιο διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για το Λύκειο, χρησιμοποιούνταν στην πρώτη Λυκείο από το 1983 έως το 1996. Νομίζω ότι οι συνεχείς αναφορές στο όνομα του Ζούκη αδικούν αυτή την συγκεκριμένη δουλειά που κατέθεσε ο Αναστάσιος Μουμτζάκης και πρόσφερε στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έμαθα κατά την συζήτηση, όταν ζήτησα από τον Κώστα τον Ήταρη να κατεβάσω τη φωτογραφία, ότι κείμενα του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου ακριβώς για να καλύψουν το μεγάλο κενό στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Αυτό δεν θέλω να πω, δεν θέλει να υπονοήσω ότι είμαστε μιμητές της προσπάθειας που παρουσιάστηκε στη δεκαετία του 80, αλλά δεν την αγνοούμε και μελετώντας την παράδοση που έχει η διδασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών, προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε και να βρούμε τη δική μας συνέχεια απέναντι στις μοντέρνες προκλήσεις. Παρεπιπτόντως, από τη μικρή επαρχία μας ήρθαν μαζί μου κάποιοι συνάδελφοι, ο Σωτήρης ο Καρβούνης, η Έλσα Ισκλαβάκη, η Μάρθη Πασχαλίδου, η Χρύσα η Καρανίκα, τους οποίους και ευχαριστώ γιατί κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε εκεί στη γειτονιά μας μια ιδιόμορφη εκπαιδευτική κοινότητα που δίνουν αυτή τη στιγμή το κουράγιο και σε μένα να βρίσκομαι εδώ πάνω. Επίσης δεν είχα σκοπό να το δείξω. Αλλά η χθεσινή κουβέντα μου το θύμισε. Νομίζω οπτικοποιεί καθαρά ποιο είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Ο τεράστιος ιδεολογικός επικαθορισμός του παρόντος από μια εξειδανικευμένη αρχαιότητα. Εμείς το φορούσαμε από την αρχαιότητα, προσπαθώντας να πείσει τους σύγχρονους μηχανόβιους, πιτσιρικάδες, ότι πρέπει να φοράνε κράνος με τον ίδιο τρόπο που και οι αρχαίοι φορούσαν. Αυτό υπονόησα χθες με την ερώτησή μου όταν είπα ότι φτιάχνοντας ίσως το μάθημα επιλεγόμενο ή κλασικά λύκεια μπορεί να μετατρέψουμε κάποιους μαθητές σε κρανοφόρους με ασπίδες, όπως δυστυχώς είχαμε δει στο παρελθόν αλλά σε κάποιες στιγμές και στο πρόσφατο παρόν. Όχι, εντάξει.
Ένα άλλο πρόβλημα που έχω, και ας ξεκινήσω από αυτό που μόλις παρουσιάστηκε, δεν χρησιμοποιώ προγράμματα της Microsoft, ούτε τα Windows. Εδώ και 2-3 χρόνια μπήκα στη λογική των ελεύθερων προγραμμάτων και του Ubuntu, και νομίζω ότι πρέπει να γίνεται μια αναφορά και σε αυτό, αν και είδα ότι τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λεναρδάτου συνεργάζονται με τη Microsoft. Οπότε έχω αποξενωθεί λίγο από το περιβάλλον της εταιρείας. Εντάξει, αφού ο κύριος Λιναρδάτος χαμογελάει, δεν θα με παρεξήγησε. Λειτουργούν όμως. Πύργινοι και αρχαία ελληνικά, λοιπόν. Θα προσπεράσω τα θεωρητικά, γιατί ο Λάμπρος ο Πόλκας υπερκαλύπτει, όπως και όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε, υπερκάλυψε. Απλώς αφήνω λίγο να ξαναθυμηθείτε πράγματα που έθεσε με αφορμή τον ρόμβο ή τους τρεις κύκλους. Η διδασκαλία μας σαφώς και είναι κοινωνικά και πολιτισμικά τοποθετημένη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Η δική μου οπτική ματιά εμπνέεται και από τον Φρέιρε και την προβληματίζουσα παιδεία, έτσι όπως την έθεσε στην αγωγή του καταπιεζόμενου. Και αντιλαμβάνομαι φυσικά ότι η επαφή με την αρχαιότητα διαμορφώνει συνειδήσεις και ταυτότητες, σύμφωνα με το πλαίσιο που ο κύριος Τσάφος χθες πολύ αναλυτικά παρουσίασε. Εκπαίδευση και αρχαιότητα. Νομίζω υπόθηκαν χθες από μιλητές όπως ο κύριος Τσάφος και ο κύριος Παπαγγελής, αλλά και ο Παντελής Μπουκάλας. Η αρχαιότητα είναι ένας φύλακας μιας συγκεκριμένης εκδοχής της εθνικής συνείδησης. Και αν ο Παντελής Μπουκάλας ξεκίνησε χθες με το ερώτημα τι είναι ελληνικότητα, τι είναι εντός της ελληνικότητας και τι όχι, το οποίο έμεινε ουσιαστικά να μετεωρίζεται εδώ μέσα, νομίζω θα το ξαναβρούμε σε αυτό που συγκεκριμένα θα σας δείξω. Νομίζω είναι οικεία όλα αυτά, εξειδανικεύσεις και ελληνοκεντρική αρχαιοφιλία. Η συνέχεια της γλώσσας είναι το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζουμε τη συνέχεια του έθνους. Και γι' αυτό εξάλλου κάθε αμφισβήτηση αυτής της συνέχειας, της γλώσσας, αποκτά εξαιρετικά πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό που τελευταία παρουσιάστηκε όμως και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε είναι ότι οι ιδεολογικές προσεγγίσεις της αρχαιότητας νομιμοποιούν τη φασιστική ατζέντα. Αποφάσισα να γίνω τολμηρός όταν, ψάχνοντας στο διαδίκτυο περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, είδα ότι το καλοκαίρι το Πανεπιστήμιο Πάτρας, στο Τμήμα Φιλολογίας, οργανώνει διεθνές συνέδριο μέσα στις θεματικές του οποίου βρίσκεται ακριβώς αυτό που βλέπετε μέσα στα εισαγωγικά. Έχουμε λόγο απέναντι σε τέτοια πράγματα ή απλώς εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και ένα ιδανικό μάθημα? Νομίζω πως ό,τι και να απαντήσουμε, η κοινωνικά και πολιτισμικά τοποθετημένη πρακτική μας μας δίνει λόγο, είτε το θέλουμε συνειδητά είτε δεν το θέλουμε. Νομίζετε ότι βλέπετε μια άδεια αίθουσα? Όχι. Βλέπετε μια αίθουσα κατά την ώρα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Οι μαθητές εξ ορισμού απουσιάζουν. Συνήθως απουσιάζει και ο καθηγητής. Μηχανικά επαναλαμβάνοντας κανόνες και τύπους. Και έχοντας το μυαλό του πολύ εύκολα αλλού. Κάποιος συνάδελφος παλιά, τώρα θυμάμαι εκτός κειμένου, μου είπε: «Ρε εσύ, Δευτέρα πρωί-πρωί κάνουμε αδίδακτο». Και όχι δύσκολα πράγματα, εύκολα. Είναι άγνωστος για τους μαθητές, γνωστό για μας. Και σκεφτόμαστε τα δικά μας, λέει, πως περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Παρουσιάστηκαν και χθες, και θα τα τρέξω, αιτήματα αλλαγών στη δευτεροβάθμια που σχετίζονται με την αποτυχία του μαθήματος. Έχουν συγγράψει και ο κύριος Αγγελάκος, θυμάμαι εδώ ένα κείμενό του στη Νέα Παιδεία, κατάργηση της αρχαίας στο γυμνάσιο, υπόθηκαν και χθες. Ζητήματα αρχαιογνωσίας, η απεριοποίηση του μαθήματος, οι μαθητές ως σχεδιαστές, ως ενεργά υποκείμενα, ταυτότητες, γνωστά. Τα αρχαία μοιάζουν να είναι η καρδιά μιας εκπαίδευσης χωρίς καρδιά, αν δούμε και την ιστορική τους παρουσία μέσα στην νεοελληνική εκπαίδευση. Επέλεξα να ασχοληθώ με θεματικές που σχετίζονται με τον πόλεμο, την άθληση, τους αγώνες, εξού και η λέξη «πυρ» στον τίτλο αυτών που ακούτε.
επέλεξα ως δεύτερη θεματική να ασχοληθώ με τη γυναίκα και την κοινωνική της θέση. Εξού και η λέξη «γυνή» στον τίτλο «Όσον ακούτε». Τώρα θα μου πείτε τα αρχαία ελληνικά. Για τους μαθητές το «πυρ», «γυνή» και «θάλασσα» σαφώς πολλές φορές γίνεται «πυρ», «γυνή» και αρχαία ελληνικά. Είναι δυσβάστακτο το ψυχικό βάρος. Είναι μια καταστροφή για αυτούς πολλές φορές. Και ψυχική, αλλά και γνωσιακή, ακόμα και με τους όρους που θέτουν τα αναλυτικά προγράμματα. Ως προς τη γλώσσα, διάλεξα να ασχοληθώ με διαλέκτους, έτσι ώστε να αμφισβητηθεί έμπρακτα ο κανόνας της Αττικής Διαλέκτου, να δώσω έμφαση στις διαφορές και έμφαση στο κείμενο. Γνωστά πράγματα θεωρητικά για τους γραμματισμούς. Σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές, θέλησα να έχω αφετηρία την εμπειρία των μαθητών και να τους οδηγήσω να συνομιλήσουν με το κείμενο. Ελπίζω να σας δείξω πώς. Πρώτο κείμενο, ιστορία από τον Ηρόδοτο. «Γη και είδωρ». Ζητώ από τους μαθητές να μου πούν αν ξέρουν την φράση. Φυσικά και την ξέρουν, είμαστε περήφανοι γι' αυτή. Καθώς οι Λακεδαιμόνοι αρνήθηκαν να προσφέρουν στους Πέρσες. Ναι, αλλά αν ψάξουμε καλύτερα στον Ηρόδοτο, θα δούμε ότι οι Μακεδόνες είχαν δεχθεί να προσφέρουν γη και είδωρ στους Πέρσες. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η ιεροποίηση της Μακεδονίας και μέσω του προσώπου του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι συστηματική και, αν θέλετε, πολύ περισσότερο είχε χρησιμοποιηθεί και από τους εθνικοσοσιαλιστές στην ναζιστική Γερμανία ως ένα πρότυπο. Η Μακεδονία δεν ήταν ακριβώς λοιπόν αυτό που ξέρουμε, ήταν και κάτι άλλο. Προγενέστερα χρόνια ίσως με τον Αμίντα. Το πικάντικο στοιχείο, λείπει και ο Κρυδής και ο Παπαγγελής που μάλλον... Ναι. Οι Πέρσες αφού παίρνουν γη και είδος ζητάνε και κάτι ακόμα. Οι μαθητές απορούν αλλά το βρίσκουν μόνοι τους. Κύριε, γυναίκες, το παλακάς το καταλαβαίνουν, το κουριδίας... Ίσως η λέξη παλακή δεν είναι πιο οικία, ίσως η γκόμενα είναι πιο οικία από την νόμιμη γυναίκα. Λοιπόν, τα παιδιά που ενοχοποιούνται εύκολα, ακόμα και λεξιλογικά. Οι λέξεις έρχονται αβίαστα στα στόματά τους, αρκεί να μην έχουμε εμείς πρόβλημα να τις ακούσουμε. Από άποψη γλώσσας, του ζητάω το εξής. Λέω, θέλω να διορθώσετε τον Ηρόδοτο. Ό,τι τύπους βλέπετε που δεν είναι σύμφωνος με τη γραμματική που διδαχθήκατε, να τους αλλάξετε. Ξαφνιάζονται και θα διορθώσουμε τον Ηρόδοτο. Βεβαίως, όπως ακριβώς εμείς διορθώνουμε εσάς. Γιατί τα έχει γράψει λάθος. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αντιδράσεις παρουσιάζονται. Αλλά όταν μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι, τους αρέσει. Και νομίζω ότι αξιοποιούν ενεργά αυτό που διδάχθηκαν και καταλαβαίνουν ίσως ότι η γραμματική που ξέρουν και απομνημονεύουν μπορεί να γίνει και ένα παιχνιδάκι για να διορθώσουμε τον Ηρόδοτο. Συνειδητοποιούν καλύτερα το ρόλο των συναιρέσεων. Αντιλαμβάνονται ότι η Αττική διάλεκτος δεν ήταν η μοναδική. Και γιατί να τη μαθαίνουμε απ' έξω, απορρέουν τέτοια ερωτήματα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι κατορθώνω να βάλω τους μαθητές στη θεματική υπήρ, γηνή, γη και είδωρ, η Μακεδονία, τα ανατολικά ήθη. Και αυτό που επέρχεται είναι μια διαφορετική οπτική απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο. Δεύτερο κείμενο, Αριστοτέλης πολιτικά, αποσπάσματα για τη γυναίκα. Εστιάζω στη γνωστή θεματική που αποφάσισα. Καθώς στις κατευθύνσεις αυτές των θεωρητικών ανθρωπιστικών σπουδών περισσότερα είναι κορίτσια, το ζήτημα εύκολα ανάβει. Και βέβαια, Αριστοτέλης. Ξαφνιάζονται, αρχίζουν να μην το χωνεύουν, ήταν μισογύνης, ήταν αυτό. Και είναι μια ευκαιρία να βάλουμε τον Αριστοτέλη μέσα στο πλαίσιο της εποχής του, ως ένα φιλόσοφο με τα κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενά του και να τον κατεβάσουμε και αυτόν από το ράφι. Τι να κάνουμε, παιδί της εποχής του ήταν κι αυτός. Μεγάλος φιλόσοφος σαφώς, όπως θα δούμε και παρακάτω, αλλά παιδί της εποχής του. Για ποιο λόγο ο Αριστοτέλης δεν γίνεται αντικείμενο γλωσσικής διδασκαλίας όμως? Αυτά τα απλά και αυτονόητα ερωτήματα δεν τίθενται
Γιατί ο Αριστοτέλης δεν είναι μέσα στο γλωσσικό κανόνα και γιατί θα έπρεπε να είναι μέσα στο γλωσσικό κανόνα οπωσδήποτε για να τον κάνουμε, για να το χρησιμοποιήσουμε στην διδασκαλία του αδίδακτου κειμένου. Ναι, σωστό. Σωστό. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο κείμενο για να μιλήσουμε για το ρόλο της δοτικής. Οπα. Το άρεμ προς το φύση, το μεν κρήτων, το δε χείρον. Ως προς τη φύση, εξαιτίας της φύσης. Και έρχεται μετά η ορολογία του συντακτικού, ίσως να επιβεβαιώσει την οπτική που μπορεί να έχει ο ένας ή ο άλλος μαθητής. Όπως επίσης και για τον Άριστο Β, τον αγαπημένο χρόνο του φιλολόγου, γιατί ο Άριστος Β τα έχει όλα και εκεί πλέον τους φέρνουμε τα πόδια, ιδίως όταν ξεχνάνε ότι δεν έχει αύξηση στην υποτακτική και φυκτική, χαμογελάμε και χερέκακα. Σας πιάσαμε, εγώ ακόμα δεν το μάθατε. Άλλες τρεις ώρες ο Άριστος Β, κυλάει μια χαρά. Ξενοφώντας, χρησιμοποιώ το κείμενο που δόθηκε στις πανελλαδικές του 2006, αλλά εκεί δεν τέθηκε. Δεν έγινε μάλλον τόσο μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς απαντάει ο Σωκράτης όταν το ρωτάνε, όταν το ρωτάει ο Αντιφώντας για την Ξανθίπη. Μα κύριε, τι φοράδα τη θεωρεί. Η θεματική της γυναίκας βέβαια έχει να κάνει ακριβώς και με τον τρόπο που μια συγκεκριμένη εθνική και πολιτική ιδεολογία, εθνικιστική ας πω καλύτερα και πολιτική ιδεολογία, βλέπει τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, κυρίως ως μητέρας ανδρών στρατιωτών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μελετούν ασυναίσθητα ένα από τα θέματα των πανελλαδικών, εξοικειώνονται, το βλέπουν με άλλη οπτική, δεν τους τρομάζει πλέον. Ξανά η δοτική και ο όριστος Β, για να υπάρχει και ο αναγκαίος ωφελημισμός, καταλαβαίνετε, δηλαδή προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα πράγματα ανάμεσα σε αυτά που ο Λάμπρος ο Πόλκας είπε θεωρητικά σε σχέση με την εκπόνηση σεναρίων στα πλαίσια δράσης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο οποίο συμμετείχα κι εγώ, και σε μια προσπάθεια να μπουν μέσα στις σχολικές τάξεις. Αυτά που έκανα δεν προέρχονται από κάποιο σενάριο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, αλλά μια δοκιμή που ξεκίνησα με αφορμή την πρόσκληση που μου έγινε από εδώ, όταν μίλησα με τον Κώστα τον Ήταρη πιο συγκεκριμένα. Ξέχασα να πω ότι είναι και αυτός από τη Δράμα. Ναι. Ήρθαμε εδώ με κράνη, οπότε καταλάβατε, να μετατρέψουμε τα εκπαιδευτήρια αυγουλέα, ας πούμε. Ναι. Κοιτάξτε, αν μας διώξουν από τη δημόσια εκπαίδευση, κανονίστε, εδώ θα μας προσλάβετε. Η απομυθοποίηση του αρχαίου κόσμου. Ικανοποίηση από την αυτενέργεια των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ τους με τις συζητήσεις που προκύπτουν. Δημοσθένης κατά νέρας. Αυτό το κείμενο είχα σκοπό να το βάλω, να μην το βάλω. Μήπως είναι πολύ προκλητικό, μήπως. Δεν άντεξα, δεν μπορώ τελικά. Ή πρέπει να μπούμε και να διδάξουμε ή να κάτσουμε στα αυγά μας. Γιατί έχει μια μεγάλη πρόκληση. Η άνθρωπος, την άνθρωπο, τη ανθρώπο, τη ανθρώπο. Και λάθος έχει και. Όχι, παιδιά, λέω, δεν έχει λάθος. Μα θηλυκό, η άνθρωπος, η άνθρωπος. Και πώς θα το μεταφράσουμε. Όπως θέλετε, μεταφράστε το. Δεν γίνεται η άνθρωπος. Λέω, δεν είναι. Εντάξει, κάνε το, η γυναίκα. Και το δεύτερο, αυτό ήταν το κυριότερο που ήθελα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ιστορία της νεαρας και το πώς θα διευθετηθεί η κατάσταση όταν αυτή φεύγει από τον εραστή και βρίσκει ένα νόμιμο σύζυγο και κάνει τα παιδιά της Αθηναίους πολίτες. Μα είναι ζητήματα αυτά τώρα να συζητάμε τους μαθητές. Ναι, όταν κατεβάζουμε την αρχαιότητα σε αυτή την απλή καθημερινότητα, θα σας δείξω παρακάτω τι ακριβώς μπορεί να είπαν κάποιοι μαθητές. Στο τέλος λένε πώς αποφάσισαν να λύσουν το πρόβλημα αφού την ήθελε και ο ένας και ο άλλος. Μια μέρα έτσι, μια μέρα αλλιώς, να είναι φίλοι. Γινόταν αυτά και τότε εμείς νομίζαμε ότι αυτοί ήταν. Αυτοί είναι σαν και εμάς. Ένας κόσμος σαν το δικό μας. Πιστεύαμε ότι η αρχαία εποχή ήταν αλλιώς. Αλλιώς, έτσι όπως την έχουμε δώσει εξειδανικευμένα. Ξανά Αριστοτέλης.
Εδώ, για να τρέξει λίγο το μάθημα, αλλά και ως πρακτική ανάμεσα σε αυτά που κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί και ως μια συγκεκριμένη εκδοχή, αυτό που λέγεται να πηγαίνουμε από τα αρχαία στα νέα, έχω αριστερά την ελληνική μετάφραση. Τους δίνω υπογραμμισμένα σημεία, τα οποία καλό να τα εντοπίσουν στο αρχαίο κείμενο. Μια ενδιαφέρουσα άσκηση που τους γοητεύει, κάτι σαν puzzle. Εξάλλου, ο Αριστοτέλης δεν είναι μέσα σε αυτά που θα εξεταστούν ποτέ, οπότε πιο εύκολα το περνάς εκεί για να. Νους υγιής εν σώματι γη. Το ξέρετε, το ξέρουμε. Είμαστε στην αίθουσα υπολογιστών σε κάποια στιγμή. Μικρό διαλυματάκι. Επειδή υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, όχι εξαιτίας της αίθουσας υπολογιστών, αλλά εξαιτίας του ορολόγιου προγράμματος. Στη Δευτέρα Λυκείου έχουμε μία ώρα διδαγμένο κείμενο μαντήθιο, δύο ώρες αδίδακτο. Μία διδαγμένο, δύο ώρες αδίδακτο. Κάτι σαν κουτσό δηλαδή. Συμφωνήσαμε και είπαμε δύο εβδομάδες αδίδακτο, μία εβδομάδα μαντήθιο. Δηλαδή τρεις και τρεις, έξι ώρες συνεχόμενες αδίδακτο, τρεις ώρες συνεχόμενες μαντήθιο. Γιατί αυτός ο μαντήθιος με λόξιγκα ήταν. Ξεκινούσε να πει κάτι, σταματούσε. Πηγαίναμε εκδρομή την άλλη εβδομάδα, μετά από 15 μέρες που τον αφήσαμε, ρε παιδιά, το μαντήθιο. Α, καλά. Σιγά με κατόρθωση να γίνω βουλευτής με αυτόν τον τρόπο. Νους υγιής εν σώματι γη. Ψάχνουν στο διαδίκτυο να βρουν τι είναι αυτό. Υπόθηκε έτσι, υπόθηκε από ποιον, υπόθηκε. Μα και δεν το είπαν οι αρχαίοι αυτό. Όχι, δεν το είπαν ούτε αυτό. Η αποθέωση του αθλητικού σώματος, του σώματος σε μια εξειδανικευμένη μορφή παραπέμπει πάλι σε γνωστές ιδεολογικές χρήσεις της αρχαιότητας. Ναι. Ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται με αθλήματα και η συζήτηση ανάβει περισσότερο όταν ο Αριστοτέλης ισχυρίζεται ότι δεν γίνεται σε κάποια ηλικία ή θα αφοσιωθείς στην εκπαίδευση του σώματος ή του πνεύματος. Το ένα εμποδίζει το άλλο. Μα εμάς οι γυμναστές μας λένε ότι μπορούμε τα πάντα. Φυσικά κερδίζουν οι γυμναστές, άσχετα αν ο Αριστοτέλης τους λέει ότι δεν γίνεται. Δεν προσπαθούμε να τους πείσουμε για κάτι, απλώς προσπαθούμε να δείξουμε άλλες πτυχές της αρχαιότητας που μπορεί να είναι κρυμμένες ή αιρετικές ή οτιδήποτε. Να δώσουμε αυτή την πολυπλοκότητα του αρχαίου κόσμου και ότι δεν ήταν μια ενιαία έκφραση ιδανικών και συγκεκριμένων απόψεων πειθαρχικού χαρακτήρα. Το τελευταίο κείμενο που ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί στην τάξη είναι απόσπασμα από τον Ξενοφόντα. Επιτέλους ήρθαμε και σε κάποιο συγκεκριμένα ορθό κείμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις, κλασική γραμματεία. Και αφηγείται μια μάχη στην αρχαία Ολυμπία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και η περίφημη Εκεχηρία και η ένωση όλων των πόλεων και η ειρήνη κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν το πιστεύουν. Στη συγκεκριμένη δοκιμή δεν φτάσαμε ακόμα. Επειδή το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, δεν το πιστεύουνε. Όταν φτάνουν στο σημείο να δουν ότι και συγκεκριμένη αναφορά σε νεκρό υπάρχει, μα ήταν δυνατόν. Είναι. Οι μαθητές συνειδητοποιώ ότι δεν ήταν κάτι τυπικό, αλλά γλώσσα καθημερινών ανθρώπων. Είναι περισσότερο σαν να μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα. Σαν να μαθαίνουμε για μια διαφορετική χώρα και διαφορετική γλώσσα. Πειράζει τη μετάφραση να την κάνουμε με δικά μας λόγια. Δεν μπορώ να κάνω σύνταξη και μετά μετάφραση. Πρέπει πρώτα να καταλάβω τι λέει το κείμενο. Μας προκαλεί σύγχυση, υπάρχει καραμέλα των πανελλαδικών. Αποκτούμε σφαιρική εικόνα. Μου φαίνεται σαν ένα κείμενο που θέλω να το διαβάσω. Αφήνεται το μάθημα στα χέρια μας. Μου ιντριγκάρει το ενδιαφέρον. Δεν είχαν όλοι την ίδια γνώμη. Με τις νέες τεχνολογίες. Να μην σας τα διαβάζω. Πάντως μπορούν να αφαιθούν οι μαθητές μόνοι τους, αρκεί να τους εφιστήσουμε την προσοχή, κυρίως σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τα αρχαία ελληνικά, ότι μπορεί να πέσουν σε σελίδες που υπηρετούν μια ιδεολογική σκοπιμότητα. Θα μου πείτε και εσύ, δεν υπηρετείς. Ναι, αλλά θέλω να πιστεύω, όπως επεσήμανε και ο Γιάννης Χάρης που δεν ήταν χθες εδώ πέρα, ότι αφετηρία μου είναι η εκπαίδευση και η γνώση της αρχαιότητας και όχι μια ιδεολογική συμμόρφωσή της σύμφωνα με δικές μου αγγυλώσεις.
υπόθηκαν από τον κύριο Πόλκα. Σε 10 λεπτά έψαξα σε 3-4 διαφορετικά site κάτι που αλλιώς θα μου έπαιρνε ώρες. Προτιμώ τα βιβλία, ίσως θέλει ότι έτσι συνήθισα. Ψάχνουμε και βρίσκουμε μόνοι μας απαντήσεις. Πρακτικά όμως, κάνοντας όλα αυτά για να τα κάνουμε, ερχόμαστε σε σύγκρουση με μια σειρά από παγιωμένες αντιλήψεις, από διδακτικές στάσεις, από διδακτικές πρακτικές. Πληρώνουμε αυτή την προσπάθειά μας μέσα στις αίθουσες και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε διαφορετικά και στον ακαδημαϊκό χώρο για να έχουμε κάποιον να συνεννοούμαστε και να μας στηρίζει. Σύγκρουση με κυρίαρχες ιδεολογικές τρευλώσεις, με την άρρητη εκπαιδευτική πολιτική. Σας είπα προηγουμένως ότι αναγκάστηκα να τροποποιήσω το ορολόγιο πρόγραμμα κάνοντας 2 εβδομάδες αδίδακτο και 1 εβδομάδα μαντήθεια. Και 2 φωτογραφίες από τους μαθητές να δουλεύουν, η μία στα εργαστήρια και η άλλη στη σχολική βιβλιοθήκη. Η εξήγηση δεν είναι αναγκαία για τη θεραπεία της ανικανότητας για κατανόηση. Αντίθετα, αυτή η ανικανότητα είναι η θεμελιώδης επινόηση της εξηγητικής σύλληψης του κόσμου. Διάλεξα μια φράση του Ρανσιέρ για να κλείσω. Γιατί διδάσκοντας, κάνουμε πολλές φορές σαν να είμαστε εμείς οι εξεταζόμενοι που πρέπει να εξηγήσουμε τα πάντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε με τη γραμματική και το συντακτικό στα αρχαία. Δεν νομίζω ότι παίρνουμε απαντήσεις, ούτε ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουμε στις τάξεις. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πάντως να κεντρίζαμε το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από κείμενα τέτοια όπως αυτά που μας παρουσίασε ο κύριος Σημεωνίδης, γιατί έτσι τους δίνουμε και μια ίσως πιο ενδιαφέρουσα οπτική διαφορετική του αρχαίου κόσμου, να τους δείξουμε δηλαδή ότι υπάρχουν και πράγματα που αφορούν περισσότερο την απλή καθημερινή ζωή και μέσα από αυτά να αναδείξουμε και άλλα έτσι πιο ηθικά, πιο ηθικές πλευρές, διδακτικές. Ελευθερία Παπαμανώλη είναι η επόμενη εισηγήτρια, είναι φιλόλογος της Μέσης Εκπαίδευσης, τίτλος της εισήγησής της «Ο κύβος του Ρούμπικ», άνω κάτω τελεία. Η Ιλιάδα από την οπτική των μαθητών. Καλημέρα. Έρχομαι από κοντά σχετικά, από το πρώτο γυμνάσιο Λαβρίου. Θέλω να ευχαριστήσω και τη νέα παιδεία και όλους τους ανθρώπους που κάνουν μια διαφορετική προσπάθεια. Όταν μου προτάθηκε από τον κύριο Νίταρη και από τον κύριο Αγγελάκο να καταθέσω μια πρόταση, προβληματίστηκα πάρα πολύ, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Έπρεπε να καταθέσω λοιπόν κάτι διαφορετικό και τότε πήρα ιδέα από τον κύριο Τσάφο, από ένα βιβλίο που μιλάει για την έρευνα δράσης και έτσι είπα να παρουσιάσω αυτή τη φορά την οπτική των μαθητών μου και όχι τη δική μου οπτική όπως κάνουμε πολύ συχνά όταν νομίζουμε ότι παρουσιάζουμε την οπτική των μαθητών αλλά τελικά είναι η δική μας οπτική. Όλα ξεκίνησαν όταν, λοιπόν, μου είναι λίγο δύσκολο, τώρα θα το περνάω, τέλος πάντων, τα αφήνω στους γενικούς στόχους. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν μία μαθήτρια, πολύ καλή μαθήτρια, μου είπε, μόλις είχαμε τελειώσει το προήμιο της Ιλιάδας, «Κυρία, δεν καταλαβαίνω τίποτα». Ήταν η Γεωργία. Η Γεωργία, άριστη μαθήτρια, προέρχεται από μια οικογένεια με πολλά διαβάσματα, εκπαιδευτικός η μαμά, με προβλημάτισε. Κάτι έκανα λάθος.
Κι όμως πίστευα πως ήμουν πολύ επαρκής. Είχα παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια, είχα κάνει, έβαζα ρητορικά αγωνίσματα μέσα στο μάθημά μου, χρησιμοποιούσα την τεχνολογία, ομαδοσυνεργατική, ακολουθώ το αναλυτικό πρόγραμμα όσο μπορώ. Τα τελευταία χρόνια δεν μου έμειναν μαθητές στην Ιλιάδα. Αλλά αποφάσισα να το δω, γιατί αυτό το παιδί να έχει απορία. Κάτι δεν έκανα καλά. Κάποια μουρμουριτά επίσης, συνήθως στο τέλος των μαθητών που βρίσκονται στα πίσω θρανία. Και το γεγονός ότι έπρεπε να γράψω στον πίνακα ένα κατάλογο άγνωστων λέξεων, με έκανε να σκεφτώ ότι φέτος θα χάσω την τάξη μου. Ότι δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Βασική μου στόχη ήταν να αγαπήσουν, και είναι, να αγαπήσουν οι μαθητές στην Ιλιάδα ως λογοτεχνικό κείμενο, αλλά και να σταθούν κριτικά απέναντι στις ηθικές αξίες που προβάλλονται σε αυτό. Από αυτή την οπτική το έχω δει, ως λογοτεχνικό κείμενο. Και ήθελα να συνεξετάσουμε μαζί με τους μαθητές την επιτυχία που έχει στην κατανόηση της Ιλιάδας, τελικά η εφαρμογή της θεωρίας της πρόσληψης. Αυτή η έρευνα, λοιπόν, δράσης που σχεδίασα, απαιτούσε από μένα κάτι που δεν ήμουν συνηθισμένη να το κάνω. Απαιτούσε να δεχτώ από τους μαθητές ότι θα μου φέρουν κείμενα τα οποία δεν θα είναι αποδεκτά. Κοινώς αποδεκτά. Θα πούν την ιστορία με το δικό τους τρόπο ως αναγνώστες και όχι την ιστορία που θέλω εγώ. Η οποία ιστορία θα είναι με βάση τα δικά τους βιώματα. Αυτό ήταν ένα ρίσκο. Ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά... Κάποιος μου είπε ότι αν δεν τολμήσουμε μικρές ροχμές στην καθημερινή διδακτική πρακτική, η εκπαίδευση δεν θα αλλάξει ποτέ. Και έτσι το ταξίδι άρχισε. Θα περάσω πολύ γρήγορα τα θεωρητικά, το γιατί επέλεξα την έρευνα δράσης, γιατί τονίζει τη σημασία των συναισθημάτων και των αξιών όλων των συμμετεχόντων. Είναι ένα διαφορετικό μοντέλο διδακτικής πρακτικής, ενισχύει τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού, βάζει τον εκπαιδευτικό σε μια διαρκή αναθεώρηση των όσων έχει κάνει, σε μια αυτοαξιολόγηση σε καθημερινή βάση. Δίνει όμως και στους μαθητές τη δυνατότητα να προτείνουν λύσεις μέσα σε πιο πραγματικά περιβάλλοντα και να δρούν για να τα επιλύσουν. Τώρα, γιατί η θεωρία της πρόσληψης. Γιατί η Ιλιάδα είναι λογοτεχνικό κείμενο. Γιατί κάθε ανάγνωση της Ιλιάδας της Οδύσσιας είναι ένα νέο πολιτισμικό προϊόν. Κάθε φορά που διαβάζουμε την Ιλιάδα στην τάξη, και θα το έχετε προσέξει, ποτέ δεν είναι η ίδια αυτή από κάτω. Ποτέ δεν βγαίνει το ίδιο προϊόν. Μετά από 17 χρόνια που διδάσκω Ιλιάδα, μπορώ να το πω κάθε χρόνο, οι μαθητές μας είναι διαφορετικοί, άρα αυτό που παράγουμε είναι τελείως διαφορετικό. Αυτός που πρώτος μας έδειξε το δρόμο για αυτό το διαφορετικό ήταν ο Όμηρος, που πήρε μία παράδοση και την έκανε τα ομηρικά έπι. Με βάση τα δικά του, το δικό του κοινό που είχε. Δεν μπορούμε λοιπόν να μένουμε στατικά στο ορθό. Τώρα, οι πολυγραμματισμοί. Λόγος, εικόνα, ήχος, μουσική και κίνηση αξιοποιούνται γιατί αρέσει πιο πολύ στα παιδιά. Και σε εμάς. Τώρα, δεν έθεσα ιδιαίτερους στόχους πάνω στις νέες τεχνολογίες. Πιστεύω πως ό,τι μπορεί να γίνει χωρίς νέες τεχνολογίες, καλό είναι να γίνεται χωρίς νέες τεχνολογίες. Δεν πρέπει να εκβιάζουμε τα πράγματα. Τρώμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά ενώ με τους μαθητές μας δεν έγινε μια βεβαιασμένη επιλογή των νέων τεχνολογιών, τελικά τις χρησιμοποίησαμε χωρίς να το καταλάβουμε. Και θα φανεί πιο κάτω. Λοιπόν, ποιοι είμαστε. Είναι 23 μαθητές ενός τμήματος της Β' τάξης του πρώτου γυμνασίου Λαβρίου. Αρχικά είχα πει για 10 εβδομάδες, ακόμα τρέχει, δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτό. Εγώ ήταν μία μητέρα, είναι η κριτική φίλη, μία συνάδελφος και ένα wiki. Το ημερολόγιο το δικό μου και το ημερολόγιο των μαθητών ερευνητών. Η μητέρα παρακολουθούσε απ' έξω, ναι. Παρακολουθεί. Την πρώτη φορά θα σας πω ότι ήταν μια τραγική αποτυχία. Έγραφα στο ημερολόγιο, υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό.
να κουβαλάς ένα ημερολόγιο και να γράφεις. Γι' αυτό και μετά θα κάνω κάτι άλλο. Τους ρώτησα γιατί δεν τους αρέσει το μάθημα της Ιλιάδας. Η προτάση των μαθητών ήταν, κυρία, να μας το μεταφράζετε, το μεταφρασμένο, για να γίνει πιο ευχάριστο και κατανοητό. Και κυρία, γιατί η γλώσσα είναι διαφορετική από τις Οδύσσιας. Πέρυσι ήταν πιο κατανοητό το κείμενο. Και δεν γίνεται να παίξουμε θέατρο. Είναι μια τάξη που την είχα και στην πρώτη γυμνασίου και παίξαμε λίγο εκεί στη Ζήτα Ραψοδία. Ήθελα να δείξω το θεσμό της ηκεσίας, κάποια θεατρικά, κάποια άλλα πιο κάτω. Δεν γίνεται να παίζουμε θέατρο, μήπως και το καταλάβουμε. Εντάξει, λέω θέατρο, αλλά πρέπει να γράψετε μόνοι σας τα κείμενα. Δεν θα σας τα γράφω εγώ. Έτοιμα. Εντάξει, κυρία. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια. Υπάρχει και ένα αναλυτικό που πρέπει να ακολουθήσουμε, κάποιοι όροι που πρέπει να βγουν. Ξεκινάμε λοιπόν με συμβατικές ομάδες. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα από την ομοδοσυνεργατική και από τα projects και από άλλα μαθήματα. Φυσικά δεν έφτασε ο χρόνος. Οπότε άντε τις διασκευές στο σπίτι. Ως εργασία. Την επόμενη διδακτική ώρα ξεκινάμε με μια συνεργατική γραφή διαλόγων στον πίνακα. Αυτό το τμήμα δεν έχει διαδραστικό πίνακα, έτσι τα γράφαμε με το χέρι. Ο καθένας πρόσθεται τα δικά του και προέκυψε η αυθόρμητη δραματοποίηση, την οποία θα σας διαβάσω. Είναι από την πρώτη σκηνή. Ο Όμηρος ζητάει από τη Μούσα να διηγηθεί την ιστορία του θυμού του Οδυσσέα και ακούστε τι έγραψαν οι μαθητές. Μούσα, λέει ο ποιητής, Μούσα, έλα να με βοηθήσεις. Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε εκεί στην Τρία. Εσύ όμως που είσαι θεά, μπορείς να μου πεις τι ξέρεις για το θυμό του Αχιλλέα και για τον Τζακωμό του με τον Αγαμέμνονα. Μούσα, έγινε μεγάλο κακό, χαμός. Ποιητής, το ξέρω, πέθαναν πολλοί. Ο Αχιλλέας δεν έμπαινε στη μάχη. Καλά, λέει η Μούσα. Μάλλον έβαλε το χεράκι του Οδίας. Κάτσε, θα σου τα πω εγώ, είναι μεγάλη ιστορία. Δύο μαθητές που επιθυμούν να αναλαμβάνουν τη δραματοποίηση, κάθονται ένας απέναντι στον άλλον και παίζουν τη σκηνή. Πρώτη παρατήρηση. Δεν με προσέχει κανείς. Όλοι είναι στραμμένοι στη σκηνή στους συμμαθητές τους, άρα η αυθεντία μου πάει. Είμαι ευχαριστημένη. Ναι, αφού ήθελα τη δική τους οπτική και να περνάνε και λίγο καλά. Νιώθω άβολα, ναι. Εκείνη την ώρα, απέναντι ακριβώς από αυτή την αίθουσα, βρίσκεται το γραφείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έτυχε να βρίσκεται μία μητέρα εκεί που είναι μητέρα μαθήτριας. Παρακολούθησε, πήρε την καρέκλα, παρακολούθησε όλο το μάθημα και μετά στο διαδίκτυο έκανε κάποια σχόλια, δεν θέλω να σας τη διαβάσω, ήταν θετικά, αλλά, αυτά τα είπα, αλλά δεν ξέρω πω πάντα αν οι γονείς λένε την αλήθεια. Δεν ξέρεις ποτέ. Στο επόμενο μάθημα, Αυτές είναι κάποιες απορίες δικές μου και μάλιστα μια τρύπα στο νερό, όπως βλέπετε. Αναρωτιόμουν να διαβάζω το ημερολόγιο το βράδυ στο σπίτι. Αναρωτιέμαι τελικά, ήταν αυτό διερεύνηση οπτικής των μαθητών. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν διερεύνηση οπτικής των μαθητών. Μου ερχόταν να τα παρατήσω. Δεν γυρνάω στην παραδοσιακή διδασκαλία που την ξέρω και καλά. Στο σπίτι, ακούω τελικά και μια μαγνητοφώνηση που είχαμε κάνει. Και αποφασίζω να προχωρήσω λίγο παραπέρα την έρευνα δράσης. Ήταν νωρίς για να τα παρατήσω. Και δίνω το ρόλο του ερευνητή σε τρεις μαθητές. Αυτοί οι μαθητές είναι ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα και η Βαλεντίνα. Είναι καλοί μαθητές. Κανένας δεν ήθελε να σας πω να αναλάβει να γίνει. Αυτοί είναι καλοί μαθητές της τάξης και αυτοί ήθελαν να γίνουν ερευνητές. Σου φάνηκε πολύ βαρετό να ερευνούν. Πιο πολύ τους αρέσει να κάθονται. Χωρίζω σε αυτή τη δεύτερη φάση τους μαθητές. Όπως τους χωρίζουμε στην ομοδοσυνεργατική, δηλαδή στις γνωστές ομάδες εικονογράφων, σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων, δημοσιογράφων. Το αλλάζω μόνο ως προς την οπτική γωνία. Ένα παράδειγμα, η ομάδα θεατρικών συγγραφέων είχε να μοιράσει τους ρόλους και να γράψει διαλόγους σαν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Βρισκόμαστε στην σύγκρουση Αχιλλέα Αγαμέμνονα, σε αυτήν την σκηνή. Τους δίνω τα γνωστά 20 λεπτά για να φτάσει ο χρόνος να το συζητήσουμε. Τι 20 λεπτά. Πέρασε η ώρα. Τσακώνονταν ποιος θα αναλάβει ποιο ρόλο, ποιος θα γράφει, κατά τα άλλα εξοικειωμένη με την ομοδοσυνεργατική, έτσι νόμιζα. Χρειάστηκε να επέμβω, να δίνω οδηγίες, οι ερευνητές όλο μπροστά μου, κυρία αυτό το σημειώνω, κυρία το άλλο το σημειώνω. Κατέγραφαν ό,τι έβλεπαν και άκουγαν, μπερδεμένα. Πού οδηγεί αυτό? Είναι αυτή η έρευνα δράσης? Είναι αυτή η διερεύνηση της οπτικής των μαθητών μου? Κάτι έκανα λάθος, είχα ζαλιστεί. Πάλι στο σπίτι μαγνητοφωνήσεις, είχα δώσει τους μαθητές να καταγράφουν και με ένα κινητό τηλέφωνο.
για να μου είναι λίγο πιο εύκολο. Τελικά, λοιπόν, ναι. Σκέφτηκα τότε ότι μία άλλη ματιά μπορεί και να με έβγαζε από το αδιέξοδο. Έχω μία πολύ καλή φίλη, την Πόπη, την οποία τη συμβουλεύομαι πολύ τακτικά. Είναι συνάδελφος φιλόλογος με ένα άλλο μάτι. Λοιπόν, την πήρα τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις εγώ τι κάνω. Έχω βάλει ένα δίχτυ στην τάξη και εκεί πάνω πηγαίνουν και βάζουν την οπτική τους γωνία. Άσε αυτές τις ομαδοσυνεργατικές που ξέρεις. Δίχτυ. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει και ηλεκτρονικά. Θα μπορούσε να είναι ένας ηλεκτρονικός καμπάς, ένα padlet. Ποιος θα δούλευε εκεί? Η γνωστή επιμελής. Με στην τάξη αδύνατον. Τόσα λάπτοπ δεν έχω. Και το εργαστήριο απαγορευμένο από τον καθηγητή της πληροφορικής. Το δίχτυ τελικά λειτουργήσε υποδειγματικά. Στο Λαύριο έχουμε και ψαράδες, μας έφεραν ένα. Δεν άλλαξα τους ρόλους των μαθητών. Δεν άλλαξα τα φύλλα εργασίας. Το χρόνο άλλαξα. Είχαν ένα δίχτυ και έπρεπε πάνω να βάλουν το δικό τους κείμενο ή φωτογραφία ή αντικείμενο ανάλογα ή ρεπορτάζ ανάλογα με. Και δείτε τι έφτιαξαν. Αυτό είναι το πρώτη εικόνα. Είναι ένα από τα σχόλια των μαθητών. Είναι πάνω στο μαύρο δίχτυ, γιατί τελικά το δίχτυ των ψαράδων το ακυρώσαμε. Δεν μπορούσα να βρω μανταλάκια τέτοιου τύπου, ώστε να είναι όμορφη η τάξη. Πήραμε τελικά ένα μαύρο δίχτυ βιομηχανικό, υπόπη πάλι. Και βλέπετε το σχόλιο αυτό είναι από μία μαθήτρια. Δεν φαίνεται καλά, αλλά τέλος πάντων θεώρησα μεγάλο κατόρθωμα το ότι έγραψε μία ολόκληρη σελίδα σχόλιο πάνω στη σύγκρουση Αχιλλέα Αγαμέμνο. Είναι η δική της οπτική, είναι διάλογος αυτό. Δίπλα βλέπετε άλλοι ζωγράφισαν, είναι σχόλια άλλων μαθητών. Μία μαθήτρια έχει φτιάξει, είναι η Βρυσιίδα η καημένη, που κάθεται κάτω εκεί και σκέφτεται πώς θα την πάρουν και θα την πάνε αλλού. Και έχει γράψει δίπλα και ένα σχόλιο. Το θέμα είναι ότι τους είπα ότι από αυτό θα αξιολογηθείτε, από τα σχόλια που θα γράψετε πάνω. Αυτή θα είναι η αξιολόγησή σας. Θα διαβάζουμε μετά τα σχόλια. Με αποτέλεσμα να μην βρεθεί κανένας ασυνεπής. Όλοι βάλανε ένα σχόλιο πάνω και μάλιστα ήθελε ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον σε σχολιασμό. Έβαλαν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό. Το θέμα είναι ότι καθώς οι τάξεις είναι ανοιχτές εκεί, ή στο σχολείο μας, μπαινοβγαίναν στα διαλύματα, θα σας δείξω, έχω μία εικόνα πιο κάτω, που φαίνεται ότι μπαινοβγαίνουν μαθητές στο διάλειμμα, που θέλαν και αυτοί να γράψουν, από άλλα τμήματα. Ήταν μεγάλη τιμή για το Β3, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Οι ερευνητές τώρα είχαν νέα δουλειά. Κατέγραφαν, λοιπόν, εδώ λέω ότι εκτός από αυτό έχουμε και τις δαχτυλίτσες, θα τις δείτε, θα σας δείξω μία δαχτυλίτσα, να η τάξη που σας έλεγα. Είναι ανοιχτές οι τάξεις στο Λαύριο, δηλαδή βγαίνουν στην αυλή απευθείας. Βλέπετε τους μαθητές που περιφέρονται και αυτή είναι η δαχτυλίτσα που έφτιαξε η Μαριλένα, είναι η Ανδρομάχη αυτή, από την Σύταρα Ψωδία, γιατί ήθελε να φτιάξει αυτό για να παίξει την Ανδρομάχη. Δεν ήθελε να παίξει η ίδια, ήθελε να βάλει τη δαχτυλίτσα της να παίξει. Θα σας δείξω και ένα δείγμα από την καταγραφή των μαθητών ερευνητών. Λοιπόν, ποιος το έγραψε αυτό, λέει ο πρώτος μαθητής. Εγώ, λέει ο άλλος. Γιατί δεν σου αρέσει, λέει ο πρώτος. Καλό είναι, αλλά ο Αχιλλέας δεν μίλησε έτσι στον Αγαμέμνονα. Πολύ μαλακός είναι. Άλλο έγραψε, τέλος πάντων. Και αυτός ήταν θυμωμένος. Εγώ θα τον έβαζα να βρίζει πραγματικά. Λέει ο άλλος μαθητής, ναι, αλλά θα τα διαβάσει η κυρία. Θα τα διαβάσουν κι άλλοι. Λέει ο πρώτος μαθητής, πειράζει να συμπληρώσω εγώ αυτό που θέλω. Πάλι ο δεύτερος μαθητής είναι πιο συνεπής. Ρώτα την κυρία. Εσύ δεν ήσουν σε αυτή την ομάδα. Ήσουν στους ρεπόρτερ. Τι θες να κάνεις δηλαδή με τους σχολιασμούς. Πετάγεται ο ερευνητής. Η κυρία είπε ότι μπορούμε να μπούμε και σε όλες τις ομάδες αν θέλουμε, άρα μπορείς. Και λέει ο μαθητής που ήθελε οπωσδήποτε να σχολιάσει. Χαχα, θα τον βρίσω τον Αγαμέμνονα με τις φατσούλες του διαδικτύου, για να μην φανεί ότι βρίζει κανονικά, και γέμισε με χίλιες δυο φατσούλες αγριεμένες το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τι απέφερε όλο αυτό? Απέκτησα μια διαφορετική αντίληψη για την ομαδοσυνεργατική. Λειτουργεί καλύτερη η διάχυση σε όλη την τάξη και το αποτέλεσμα είναι ομαδικό, ενώ δεν είναι αυστηρή. Ομαδοσυνεργατική. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε μέσα στην τάξη και ταυτόχρονα να ακολουθούμε και το αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό δεν το κάνω κάθε φορά που έχουμε μάθημα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί τα παιδιά δεν κατανοούν το κείμενο. Και υπάρχει και ένα
στο τέλος της εξετάσεις κάτι πρέπει να γράψουν. Δεν το κάνω κάθε φορά αυτό. Αυτό όμως τους αρέσει τόσο πολύ που έχουν μια μεγάλη προσμονή. Πότε θα το κάνουμε? Η οπτική των μαθητών γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα και θα σας διαβάσω στο τέλος ένα που μου γράψαν την Παρασκευή. Τώρα δηλαδή. Τελειώνω για να μην σας κουράσω και πολύ. Να το βρω. Που πήγε. Λοιπόν, και οι μαθητές πρότειναν και έχουμε και ένα δέντρο όρων για ομαδική αποδελτίωση. Εκεί να δείτε τι χαμός γίνεται. Γιατί τους είπα ότι θα πρέπει να μην γράφουν τον ίδιο όρο. Οπότε πρέπει τρέχουν να προλάβουν ποιος θα πρωτογράψει τον όρο. Άστοχα ερωτήματα, εγώ κυρία πρόλαβα, μην προλάβει άλλος. Ηκεσία, εγώ πρόλαβα, μην προλάβει άλλος. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Προχτές την Παρασκευή, είναι πολύ πρόσφατο, μπαίνω στην τάξη και σε ένα τοίχο έχουμε ένα ταμπλό που το ονομάζουμε Ουρανό. Δεν είναι για το μάθημα της Ιλιάδας, είναι για το μάθημα της λογοτεχνίας. Εκεί λοιπόν, καθώς μπαίνω, βλέπω, ήμασταν στην ενότητα πόλεμος, έχουμε κάνει το γιατί, έχουμε κάνει τα λουλούδια της Χειροσύμα, έχουμε βρει κάποια εκεί πέρα από το Βρετάκο και βλέπω ένα σύνθημα επάνω, έχει βάλει ένας μαθητής, «Καστραφέντη δεν είσαι μόνος». Και από κάτω, μια ζωγραφιά με τον Καστραφέντη, το γιο του Έκτορα, που το ρίξανε από τα τείχη, κάτω από τα τείχη της Τρίας και δίπλα ακριβώς είχαν προσθέσει τη φωτογραφία του μικρού πρόσφυγα στη θάλασσα. Και το άλλο, για το οποίο με συγκινεί γιατί το φέρνω στο μυαλό μου, είναι ότι μία μαθήτρια σηκώθηκε και έγραψε μετά «Δεν είσαι μόνος, Καστραφέντη, αλλά θα έπρεπε». Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Χρειαζόμαστε νομίζω την ανάσα, τη δροσιά και τη συγκίνηση στην τάξη για να είμαστε εμείς πρώτα καλύτεροι και μετά να απαιτούμε από τους μαθητές μας να είναι καλοί με τρόπους σαν αυτούς που μας έδειξε η κυρία Παπαμανώλη και με άλλους που μπορεί η φαντασία του εκπαιδευτικού να επινοήσει. Είναι χαρά και τιμή η παρουσία της κυρίας Φένιας Παπαδόδημα σε μια διημερίδα φιλολόγων με φιλολογικό θέμα. Η κυρία Παπαδόδημα είναι ηθοποιός και ο τίτλος της παρουσίας της, όχι ακριβώς της εισήγησης, γιατί είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων, είναι ο εξής. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψουμε μαζί της, ούτως ή άλλως. Ο πρώτος μικρός τίτλος είναι «Νέκια, ταξίδι στα χνάρια των χαμένων ραψοδών» και το δεύτερο μέρος, «Μουσική αφήγηση με συνοδεία αφρικανικής άρπας, απαγγελία από την Νέκια, από τη ραψοδία Λάμδα, στίχη 1 έως 50». Κυρία Παπαδόδημα. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση τον κύριο Αγγελάκο. Και ευχαριστώ και είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα άκουσα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να συμβαίνουν τέτοιες συνευρέσεις και παρόλο που δεν είμαι φιλόλογος, είχα ξεκινήσει, αλλά τελικά ο δρόμος με πήγε αλλού. Έχω ένα πρόγραμμα, εισηγούμενος προγράμματος στο Ίδρυμα Λασκαρίδη, το οποίο έχει τίτλο «Ζωντανός παλμός της Οδύσσιας». Αυτό προέκυψε, δεν είναι κάτι το οποίο το είχα σαν στόχο, σαν πρόθεση τα τελευταία χρόνια. Προέκυψε όμως λόγω της έρευνας που κάνω εδώ και 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, πάνω στις πιθανές αναπαραστάσεις μέσω της μουσικής αφήγησης του έπους, της Οδύσσιας συγκεκριμένα και κυρίως έχω ασχοληθεί με την Νέκια, τη Λάμδα ραψοδία. Ζώντας στο Παρίσι πολλά χρόνια, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τους γκριό. Οι γκριό έρχονται από το Μάλι κυρίως,
Και είναι κάτι σαν τους αρχαίους δραψοδούς, παύλα αηδούς. Το λέω γιατί έχουν περισσότερη μελωδία στην αφήγησή τους. Να, δεν είναι σωστή θέση. Θέλω να μας τραβήξει την προσοχή. Λοιπόν, μιας και το κατάφερε, αυτό είναι το γκόνι. Είναι ένα είδος αφρικάνικης άρπας. Με την οποία οι γκριό, λοιπόν, όπως σας έλεγα, συνοδεύουν την αφήγησή τους. Αυτό που μου τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή στους γκριό, τους οποίους παρουσίασε στο Παρίσι ο Πίτερ Μπρουκ, ένας πολύ σημαντικός θεατρικός σκηνοθέτης, ο οποίος ταξίδεψε πολλά χρόνια στην Αφρική, ακριβώς για να γνωρίσει περισσότερους γκριό και να μάθει την μουσική αφηγηματική αυτή τους τέχνη. Αυτό λοιπόν που με εντυπωσίασε είναι οι φοβερές ομοιότητες που έχουν με τους ραψοδούς ως προς το ρόλο που παίζουν, τον κοινωνικό τους ρόλο, γιατί οι ραψοδοί όπως και οι γκριό δεν είναι καλλιτέχνες, δεν το λέω για να μειώσω τους καλλιτέχνες, δεν είναι μουσικοί ακριβώς, δεν είναι ηθοποιοί, δεν είναι τραγουδιστές, έχουν ένα ρόλο ιερό, ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο. Και στο Μάλι, εκεί όπου υπάρχουν ακόμα αυθεντικοί γκριό, αυτόν τον ρόλο τον βάζουν σε πρακτική πραγματικά. Δηλαδή, τι κάνουν, μέσα από μουσικές αφηγήσεις που πολλές φορές μπορούν να κρατήσουν 3 μέρες και 3 νύχτες. Ενώνουν με έναν μυστικό τρόπο το ακροατήριο, τους ζωντανούς, με τους προγόνους. Δηλαδή, αφηγούνται τα πιο σημαντικά επεισόδια της δικής τους ιστορίας, της δικής τους μυθολογίας, της δικής τους παράδοσης. Φυσικά, όλα αυτά τα απομνημονεύουν, η μεταφορά αυτή είναι προφορική. Επίσης, ζουν σε συντεχνίες, όπως και οι ραψοδοί. Ένας από τους πιο σπουδαίους γκριό, που ήταν και βασικός ηθοποιός, έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Γι' αυτόν είναι ο Σωτιγκί Κουγιατέ, έχει πεθάνει πλέον, έλεγε ότι ένα παιδί δεν γίνεται γκριό, γεννιέται γκριό. Πιστεύω ότι το ίδιο ίσχυε και για τους ραψοδούς, γιατί από πολύ μικρή ηλικία, για να καταφέρει, όπως ανακάλυψα σιγά σιγά, να κάνει μια τέτοια παράσταση, απομνημονεύοντας όλο αυτό το κείμενο, συνοδεύοντας το ρυθμικά, είτε ήταν με ένα έγχορδο όργανο, είτε ήταν απλά με το ραβδί, και το ραβδί είναι είδος κρουστού είναι. Αυτό απαιτούσε μια εκπαίδευση πολύωρη, καθημερινή και μακροχρόνια. Ο δικός μου δρόμος, λοιπόν, σαν ηθοποιός, και έτυχε να σπουδάσω στο Παρίσι, να ζήσω εκεί πολλά χρόνια, και ο λόγος που επέστρεψα πραγματικά δεν είναι υπερβολή στην Ελλάδα, είναι γιατί πριν από πολλά χρόνια έπεσε στα χέρια μου η μετάφραση της Νέκιας σε εκείνη την πολύ ωραία έκδοση της μετάφρασης του Δημήτρη του Μαρονίτη, όπου κάθε ραψοδία είχε βγει σε ένα διαφορετικό τεύχος. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, έτσι, και είχε διάφορα χρώματα. Θυμάμαι λοιπόν αυτό το μαύρο βιβλιαράκι της Νέκιας. Και τυχαία λοιπόν μέσα από τις παραστάσεις και τις παρέες μου σαν μουσικός, βρέθηκα να βρω αυτό το να συναντήσω αυτό το όργανο και να αρχίσω να διαβάζω το κείμενο και στα αρχαία και στα νέα ελληνικά, συνοδεύοντας το με αυτή την άρπα. Αυτό μου δημιούργησε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, ανεξήγητη θα έλεγα, και πραγματικά ήταν σαν να χτύπησε την καρδιά αυτής της γλώσσας, η προσέγγιση αυτή, η μουσική, και σαν να ξύπνησε μέσα μου μια άλλη διάσταση αυτής της αναπαράστασης. Μέχρι τότε και στο δικό μου μυαλό οτιδήποτε σχετίζονταν έτσι με τον αρχαίο λόγο ήταν κάτι λίγο μουσιακό, λίγο βαρετό, λίγο ακαδημαϊκό. Και οι Γάλλοι με όλη αυτή την ελληνολατρία, ας πούμε, που έχουν, μου φαινόταν και αυτό πολύ βαρετό, ας πούμε. Αλλά ξαφνικά μέσα από αυτό το όργανο και την προσέγγιση αυτή τη ρυθμική είναι σαν να ξύπνησε ο παλμός του λόγου. Δεν ξέρω, φυσικά τότε δεν γνώριζα τίποτα
ακριβές για το δακτυλικό με εξάμετρο, για το τριάρι και για όλα αυτά, για τις πολυρυθμίες που δημιουργούνται με τους σπονδίους και τις διαφορές. Δεν το είχα τοποθετήσει μουσικά καθόλου. Απλώς άναψε έτσι μία σπίθα και άρχισα να ψάχνω λοιπόν. Ο λόγος ήταν ότι ήθελα να είχα αποφασίσει να έρθω στην Ελλάδα και να ανεβάσω στο θέατρο την Έκεια. Προσπαθούσα λοιπόν να βρω τρόπους ώστε αυτό το κείμενο να γίνει ενδιαφέρον, να μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει χωρίς να κόψω, δεν ήθελα να κόψω καθόλου κείμενο, να μην είναι κουραστικό και να είναι συναρπαστικό. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω. Φυσικά γνώρισα τα αρχαία όργανα, τη λύρα, την κιθάρα. Υπάρχουν άλλωστε πολύ σημαντικοί κατασκευαστές και σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά μου φαινόταν κάπως μονότονη και περιορισμένη η μουσική, οι αυτοσχεδιασμοί και οι κλίμακες, η χρήση όλων των μουσικών εργαλείων. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω και σε άλλους πολιτισμούς και βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πριν συνεχίσουμε με το γκόνι, γκόνι έτσι λέγεται η άρπα αυτή, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είναι γνωστό βέβαια ότι και για άλλα έπη από τη Σκανδιναβία μέχρι την Ινδία ο Ζακ Λακαριέρ έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες έρευνες πάνω σε αυτό. Ίσχυε φυσικά η συνοδεία με ένα έγχορδο όργανο, όπως επίσης και ακόμα πιο πριν, στους ύμνους ας πούμε έχουμε το παράδειγμα της εβραϊκής άρπας, της Μπεγκενά, της άρπας του βασιλιά Δαβίδ, στην εβραϊκή παράδοση. Και έχω εδώ κάποια τέτοια παραδείγματα. Το ένα είναι με την Μπεγκενά, συνοδείας δηλαδή απαγγελίας με ένα έγχορδο όργανο. Η Μπεγκενά για τους ψαλμούς του Δαβίδ, η Κέλτικη άρπα, που κάτι αντίστοιχο χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες βάρδι, και ο Μπαλακέσης ο Κόπιος είναι ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή γκριό. Να σας πω ότι οι γκριό θεωρούνται, όπως και οι ραψοδοί, κάπως είναι λίγο σαν οι μύθοι στην παράδοσή τους. Και φυσικά αυτό σας λέω ότι συνδέεται με τον τεράστιο όγκο της απομνημόνευσης και ως προς τη μουσική παιδεία και ως προς τη δυνατότητα των αυτοσχεδιασμών των μουσικών, αλλά και των κειμένων. Ας δούμε όμως λίγο τον Μπαλακέση Σοκό. Το όργανο αυτό ονομάζεται κόρα, έχει περισσότερες 21 χορδές, περισσότερες από τον γκόνι, και ο Μπαλακής Σοκό είναι ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή γκριό αυτή τη στιγμή, που συνεργάζεται με πολλούς καλλιτέχνες βέβαια στη Δύση, έχει ξεφύγει λίγο από την παραδοσιακή, αλλά αξίζει να ακούσετε για να...
που έχει ενδιαφέρον, αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, είναι ότι επαναλαμβάνει ένα ρυθμικό μοτίβο, εμπλουτίζοντάς το με σχηματάκια, αλλά το μοτίβο παραμένει το ίδιο. Δίνει έναν παλμό, όπως ας πούμε και ο ρυθμός του δακτυλικού εξαμέτρου ή οποιοσδήποτε άλλο ρυθμός. Μπορούμε να φανταστούμε μία αφήγηση πάνω από ένα τέτοιο ρυθμό. Επίσης, να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο ρυθμός που παίζει είναι τριάρι. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Αλλά δεν είναι προφανές. Και αυτός ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που στράφηκα στην αφρικάνικη μουσική. Γιατί αυτός που λέμε στο δακτυλικό εξάμετρο, το τα 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 τα, που το παρομοιάζουμε με βάλς, πιστεύω ότι δεν ίσχυε, γιατί ήταν πάρα πολύ βαρετό, θα μπορούσε να πεις τρεις τραψοδίες με ένα τόσο μονότονο και συγκεκριμένο pattern. Αυτό που δημιουργείται πολύ συχνά στην αφρικάνικη μουσική είναι πολυρυθμίες, ρυθμικές συγκοπές πάνω σε ένα συγκεκριμένο μέτρο. Αυτό βέβαια για να το κάνει κάποιος, έστω και μόνο μουσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός μουσικός, πόσο μάλλον να παίξει και με το κείμενο. Η άλλη πολύ ενδιαφέρουσα σχέση που ανακάλυψα με την Αφρική είναι πάλι βλέποντας ένα ντοκιμοντέρ του Jean Rousse, που είναι ένας πολύ σπουδαίος ντοκιμοντερίστας, υπήρξε και διευθυντής της γαλλικής ταινιοθήκης πολλά χρόνια. Αυτός λοιπόν, όπως ο Peter Brook, ταξίδευε στην Αφρική και κινηματογραφούσε τελετές, αρχές τελετές τρανς. Σε μία από αυτές λοιπόν, στη Σενεγάλη, που ονομάζεται Ντοπ, βλέποντας το ντοκιμαντέρ, άκουσα ότι το ραπ είναι το πνεύμα, το οποίο κάποια στιγμή της τελετής, την τρίτη, την τέταρτη μέρα, αυτή η τελετή κρατάει μια ολόκληρη εβδομάδα, εκδηλώνεται και αρχίζει και μιλάει. Το ραπ λοιπόν είναι το πνεύμα που μιλάει. Μιλάει μέσα από το πρόσωπο που παίζει τον κεντρικό ρόλο σε αυτή την τελετή, είναι αυτός ο οποίος πρόκειται να θεραπευθεί. Αυτός ο λόγος, λοιπόν, έχει και μια θεραπευτική διάσταση. Όλο αυτό συνδέεται με την καρδιά που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ομιλία και θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά αυτή η καρδιά του πνεύματος που μιλάει με έκανε και εμένα μέσω των rappers, γιατί να πούμε ότι οι rappers είναι οι απόγονοι των γκριό. Οι Αμερικάνοι μαύροι, μέσα από τους οποίους βγήκε το rap και στη συνέχεια όλα τα παράγοντα, το hip-hop, το trip-hop, όλα αυτά που ξέρουμε οι νέοι περισσότερο σήμερα, είναι απόγονοι των γκριό που φτάσαν σαν σκλάβοι μετά από αιώνες έτσι στην Αμερική και είναι οι παππούδες τους που εφήβραν τον gospel, τον blues και στη συνέχεια την jazz μαζί με τους Ευρωπαίους βέβαια απίκους εκεί και το rap. Και κατά ένα περίεργο τρόπο και οι αληθινοί rappers έχουν ένα τέτοιο ρόλο στην κοινωνία τη σημερινή. Τι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη θέση, να θεραπεύσουν με κάποιο τρόπο τη θέση αυτής της μειονότητας στην κοινωνία, να τις βρούνε το δικό της τόπο. Η αρχαία άρπα του βασιλιά Δαβίδ, αυτός είναι ο Αλεμού Αγκά, ένας αιθίωπας καλλιτέχνης, πολύ σπουδαίος. Και στις εκκλησίες, νομίζω ναι, στις χριστιανικές εκκλησίες, ακόμα και σήμερα,
απαγγέλουν, ψέλνουν τους ύμνους του Δαβίου, το ψαλτήρι που έχουμε και στη δική μας εκκλησία, με τη συνοδεία της Μπεγγενά. Αυτός νομίζω ότι είναι ο 11ος ψαλμός. Και ο ίδιος ο Λεμού Αγκά έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι το όργανο αυτό έφτασε στην Αιθιοπία μέσω της, όταν η Λαρέντο Σαμπά, η βασίλισσα του Σαμπά, είχε επισκεφθεί τον Σολομώντα και φεύγοντας της έδωσε πολλά δώρα και ένα από αυτά ήταν η συγκεκριμένη άρπα, η Μπεγγενά. Έτσι έφτασε και στους Αιθίωπες. Άρα προφανώς ο τρόπος αυτός απόδοσης είναι από τους πιο αρχαίους που ίσως έχουν σωθεί στον κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον επίσης έχει ότι ο κύριος Αλεμού Αγκά είναι ιδιοκτήτης ενός μικρού σούπερ μάρκετ στην Αβισαβεβά και πίσω από τα προϊόντα, ας πούμε, και όλα αυτά του μαγαζιού έχει ένα δωματιάκι όπου παίζει Μπεγγενά. Και αυτή είναι η κέλτικη άρπα, την οποία χρησιμοποιούσαν οι βάρδοι, όπως σας είπα. Μοιάζει πολύ με την κλασική άρπα, αλλά είναι πολύ πιο μικρή, μεταφέρεται πολύ πιο εύκολα. Και όπως βλέπετε και εδώ, όπως και στα προηγούμενα βίντεο, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν είναι ρυθμικός, είναι επαναλαμβανόμενος και όλο το ρεπερτόριο από οποιασδήποτε προέλευσης έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ενός pattern που επαναλαμβάνεται, που εξελίσσεται και βοηθάει στο να στηρίξει μία αφήγηση. Thank you.
Ωραία. Όλα αυτά σας τα δείχνω γιατί ήταν ο δικός μου δρόμος και τρόπος για να ζωντανέψω αυτό το κείμενο και να μιλήσω στα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα με έναν τρόπο που ψάχνοντας κι εγώ να τραβήξω το ενδιαφέρον τους. Βρήκα λοιπόν ότι αυτό που πάντοτε λειτουργεί και δεν είναι τυχαίο που πάνω σε αυτό βασίζονται και οι rappers της παρουσιάσεις, της παραστάσεις τους, είναι ο ρυθμός. Η χρήση του ρυθμού στο λόγο. Δηλαδή, γιατί παρακολουθούμε, μας ελκύει τόσο πολύ να παρακολουθήσουμε έναν rapper. Γιατί χρησιμοποιεί το ρυθμό με ένα τέτοιο τρόπο, κάνει τέτοιες εναλλαγές που ακόμα κι αν δεν είμαστε προδιατεθειμένοι να ακούσουμε αυτό που θέλει να πει, ο τρόπος που χρησιμοποιεί μας τραβάει την προσοχή. Θέλησα λοιπόν να μοιραστώ με τα παιδιά αυτή την άλλη διάσταση, την οποία δεν διδάσκονται στο σχολείο του ΕΠΟΥΣ, την παράσταση. Θέλησα να τους δώσω να καταλάβουν ότι ένας ραψοδός ήταν ένας εκπληκτικός performer καταρχήν. Δεν ήταν ένας λόγιος που έγραφε κείμενα και πήγγειλε, ξέρω εγώ, και κοιμόντουσαν οι άλλοι από κάτω. Ήταν ένας φοβερός performer. Και αυτό που έκανε ήταν, wow, ήταν συγκλονιστικό. Και ήθελα αυτό να το φέρω στο σήμερα, να τους ξυπνήσω, να τα ξυπνήσω τα παιδιά και να συμμετέχουν σε αυτό. Άρχισα να ψάχνω λοιπόν τρόπους. Φυσικά έπρεπε να τους κάνω μία μικρή εισαγωγή στο δακτυλικό εξάμετρο, στο δάκτυλο, τα μακρά, τα βραχαία, το ρυθμό, γιατί η σπονδή, γιατί ξαφνικά, δηλαδή, αν έχουμε ένα pattern επαναλαμβανόμενο, ένα τα 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 ξαφνικά έρχονται η σπονδή και πάμε τα 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 τα. Γιατί όλο αυτό δημιουργεί πολυρυθμίες, οι οποίες έρχονται να κουμπώσουν πάνω σε μία συνοδεία, ξαναλέω, είτε αυτό είναι το ραβδί, το σκύπτρο που είχαν, είτε είναι ένα έγχορδο. Βρίσκω το έγχορδο πολύ πιο ενδιαφέρον. Αρχίζω λοιπόν να τους ξυπνώ το ενδιαφέρον γύρω από αυτό, από το ρυθμό. Και επίσης συζητάμε βασικά πράγματα για τη μουσική, όπως η μεγάλη ερώτηση, ποιο είναι το στοιχείο χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μουσική. Ρωτάω τα παιδιά, τους βάζω, μου αρέσει να σκεφτόμαστε μαζί δημιουργικά. Πολλά λένε η μελωδία, αλλά ο ρυθμός. Φυσικά είναι ο ρυθμός, γιατί ακόμα και η πιο αργόσυρτη μελωδία εμπεριέχει ρυθμό. Τα πάντα διέπονται από ρυθμό. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το παιχνίδι του ρυθμού, μέσα από τον παραλληλισμό με τους rappers και τους γκριό, το πνεύμα που μιλάει, επίσης και τον παραλληλισμό με το διάλογο περί ραψοδών που υπάρχει στον Ίωνα του Πλάτωνα, όπου σε αυτό το διάλογο μεταξύ Σοκράτη και Ίωνα, ο Σοκράτης εξηγεί ακριβώς αυτό, πώς δηλαδή ο ραψοδός είναι ένας αγωγός του πνεύματος, ξεκινάω σιγά σιγά να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτό το πνεύμα, το ραπ εντός εισαγωγικών, ξυπνάει μέσα από το συνδυασμό του ρυθμού, της μουσικής και του λόγου. Δηλαδή, από αυτά τα δύο πράγματα που αρχίζουν να δουλεύουν το ένα μαζί με το άλλο και να εκφράζονται μέσα από την ανθρώπινη αναπνοή, το ρυθμό της αναπνοής. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε σε αυτό το πρόγραμμα, χρησιμοποιώ τους πρώτους στίχους από το προήμιο της πρώτης ραψοδίας, που είναι και πολύ γνωστό βέβαια, και στο οποίο εμφανίζεται ο Όμηρος, ο ραψοδός, τόσο καθαρά επικαλούμενος τη Μούσα, να τον εμπνεύσει. Και αρχίζω να τους εξηγώ ποια θα ήταν η διαδικασία που θα έκανε ένας ραψοδός, παύλα, αηδός. Θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν ακούγεται το όργανο. Μιλάω εδώ, ναι. Ωραία. Thank you.
Στην αρχαία Ελλάδα η εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μουσική. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να πάω στο Παρίσι για να το μάθω. Και αυτό βγάζει πολύ νόημα, γιατί πραγματικά για να ξεκινήσει κανείς να κάνει αυτή τη διαδικασία που θα σας δείξω τώρα, πρέπει ο τρόπος απομνημόνευσης να είναι ρυθμικός και να λειτουργήσει, πρώτα να δουλέψει την αποστασιοποίηση, δηλαδή τι, να μπορεί να παίζει ένα pattern ρυθμικό, απλό, οποιοδήποτε, το οποίο να υπενίσεται τον παλμό από πίσω, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, αλλά και να το σταματήσω και να κάνω κάτι άλλο, μια παραλλαγή. Ο ρυθμός είναι από πίσω, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
δουλεύει ένας drummer. Ένας drummer πρέπει να μάθει να κάνει κάτι διαφορετικό με τα δύο του χέρια, με το κάθε χέρι, να παίζει την πότα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον ραψοδό, για τον κριό. Δηλαδή τι πρέπει να μπορεί να παίζει ή ένα μέρος του εγκεφάλου που να ασχολείται διαρκώς με τον παλμό και από πάνω να μπορεί να μιλάει, να αυτοσχεδιάζει και αυτό να μην επηρεάζει τη συνοδεία του. Ωραία. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και παίρνουμε τους πρώτους στίχους. Το άνδρα μιένε πεμούσα πολύ. Αφήγηση αυτή να ήταν άνδρα μη ένεπε μουσα που, γιατί τότε το κοινό θα είχε κοιμηθεί πολύ γρήγορα και αυτό μου θύμισε κάποιους αυθεντικούς γκριό που έχω δει, δεν υπάρχουν βίντεο από τους πραγματικά αυθεντικούς γκριό και αυτό γιατί αυτοί υπάρχουν ακόμη σε κάποια χωριά, συμμετέχουν σε τελετές σπάνιες και δεν είχα κάτι πολύ χαρακτηριστικό να σας δώσω, αλλά παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα και είναι αλήθεια ότι δεν ξέρουμε τίποτα ως προς το πώς παίζονταν τα αρχαία όργανα, η λύρα, η κιθάρα, αν παίζαν συγχορδίες, αν παίζαν ακόρντα. Με τους ειδικούς της αρχαίας ελληνικής μουσικής που έχω συζητήσει, όλοι μου έχουν πει ότι σίγουρα χτυπούσαν τις χορδές, παίζαν δηλαδή και swing, να το πούμε έτσι, πολύ πιο γρήγορα. Αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Και όσο περισσότερο έμπαινα σε αυτή την παράδοση των γκριό, προσπαθώντας να δανειστώ είτε μουσικά patterns, είτε γνώσεις για να αποδώσω το κείμενο, το ομυρικό, τόσο περισσότερο στεναχωριόμουν, γιατί λέω πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο για το δεν έχουμε τίποτα από την αρχαία ελληνική μουσική, φυσικά, εκτός από το ότι είχε διασωθεί στη Βυζαντινή παράδοση.
έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική, αλλά και πάλι για να βρει κανείς τα αρχαία μέτρα, τα τροπάρια που έχουν κρατήσει τα αρχαία μέτρα, πρέπει να είναι αρκετά προχωρημένος, τέλος πάντων, στη Βυζαντινή. Και γενικώς δεν έχουμε καμία σχέση, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την αναπαράσταση αυτή. Πώς το κατάφεραν στην Αφρική, χωρίς γραπτά στοιχεία, τόσους αιώνες να διατηρήσουν, και θα πρέπει να έχει πραγματικά γίνει μια προσπάθεια εξάλληψης. Είναι πολύ περίεργο, πραγματικά, όσο το ψάξει κανείς. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας το πρόγραμμα, αφού εξηγώ όλα αυτά στα παιδιά, αρχίζουμε μαζί να λέμε το κείμενο αυτό, άνδρα, μη, ένεπε, στην αρχή χωρίς την άρπα, στη συνέχεια με τη συνοδεία της άρπας, και δοκιμάζουμε και το πέρασμα από την αφήγηση στο τραγούδι, γιατί σίγουρα γινόταν η χρήση του ρετσιτατίβο που λέμε στην όπερα, ή του το ήθος των κλητών που λέμε στην βυζαντινή μουσική, που στην ουσία είναι το ότι επικεντρωνόμαστε σε μία νότα και απαγγέλουμε πάνω σε αυτή τη νότα. Άνδρα μη ένεπε μουσα πολυτρόπων, ως μαλα πολλά πλάχθη επί τρεις ιερών πτωλή έθρων επέρσεν. Πράγμα το οποίο μας επιτρέπει πολύ εύκολα να ξεφύγουμε στη μελωδία και να επιστρέψουμε στην αφήγηση. Όλων δ' άνθρωπων είδεν αστέα καινών έγνων, άνδρα μη ένεπε μουσα πολυτρόπων, ως μάλα πολλά πλάχθη επί τρεις ιερών πτωλή έθρων επέρσε. Όλων δ' άνθρωπων είδεν αστέα καινών έγνων. Λοιπόν, να πω ότι εγώ με τα δύο μικρόφωνα, είχα μια συναυλία χθες το βράδυ και είμαι λίγο κουρασμένη, αλλά κάνω μια προσπάθεια για να διαχειριστώ την αναπνοή μου. Φανταστείτε, χωρίς καμία ενίσχυση, τι είδους, δηλαδή αυτή η εκπαίδευση πρέπει να ήταν πραγματικά αντίστοιχη των πολύ σπουδαίων Ινδών τραγουδιστών, που επειδή έχω γνωρίσει από αυτούς και έχω κάνει ινδικό τραγούδι στο Παρίσι, μου έχουν εξομολογηθεί ότι τουλάχιστον 30 χρόνια από το πρωί έως το βράδυ, από τις 5 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, έπρεπε να δουλεύουν την αναπνοή, τον αυτοσχεδιασμό, την απαγγελία. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και για τους δραψοδούς. Και επίσης δεν είναι τυχαίοι όλοι οι παραλληλισμοί και με τα έπι, η Μαχαραμπάταρα, Μαγιάννα και όλα αυτά. Και για να μην σας κουράσω πολύ, θα τελειώσω απαγγέλλοντας ένα απόσπασμα της Νέκιας, την εισαγωγή δηλαδή. Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη θάλασσα, στο πλοίο, πρώτη μας μέριμνα να σύρουμε το πλοίο στο αλμυρό, θείο νερό, όπου και στήσαμε κατάρτι και πανιά στο μαύρο μας καράβι. Μέσα τα πρόβατά μας φέραμε, τέλος κι εμείς βρεθήκαμε επάνω στο πλεούμενο, με την καρδιά βαριά, χύνοντας μαύρο δάκρυ. Για χάρη μας, ωστόσο, πίσω στο κιανόπρορο καράβι στέλνει τον ούριο άνεμο που τα πανιά φουσκώνει η Κύρκη, καλλιπλόκαμη θεά που δέος φέρνει με την ανθρώπινη μιλιά της. Κι αφού πάνω στο πλοίο τάρμενα ένα προς ένα τα φροντίσαμε, μείναμε καθιστοί. Εκείνο γύρευε το δρόμο μόνο του, κυβερνημένο από τον άνεμο.
όσο του ο ήλιος έδισε κι όλοι οι μεγάλοι δρόμοι βούλιαξαν στο σκοτάδι. Έφτανε το καράβι πια στα πέρατα του ωκεανού με τις βαθιές ροές όπου των κυμερίων ανδρών η χώρα και η πόλη από τα νέφη σκεπασμένη και την καταχνιά όπου ποτέ το φως του ήλιου δεν τους βλέπει με τις λαμπρές ακτίνες του μήτε κάθε φορά που ανηφορίζει ψηλά στον έλαστρο ουρανό μήτε και σαν κατηφορίζει από τον ουρανό πάλι στη γη νύχτα βαριά και παγερή κρέμεται πάνω τους σ' αυτούς τους δύστιχους βρωτούς. Στα μέρη εκείνα φτάνοντας τραβήξαμε το πλοίο στην άμμο φέραμε και τα πρόβατα έξω ύστερα εμείς στου ωκεανού το ρεύμα πλάι πηγαίνοντας βρεθήκαμε στον τόπο που η Κύρκη μας εξήγησε εκεί τα σφάγια, ο Περιμύδης και ο Ευρύλοχος γερά κρατούσαν κι εγώ τραβώντας από το μυρό το ξύμου ξύφος άνοιξα λάκκο ως ένα πύχη φάρδος πλάτος κι έχινα γύρω από τα χείλη τους πονδές προς όλους τους νεκρούς πρώτα μέλι μεγάλα, κρασί με τα γλυκό, τρίτο νεράκι και πάνω εκεί πασπάλιζα λευκό κρυθάλευρο παρακαλούσα επίμονα τα δύναμα κεφάλια των νεκρών αν φτάσω στην Ιθάκη τάζω ένα βόδι θηλυκό και στήρω το καλύτερο να κάψω στο παλάτι μου να κάψω στην πυρά σκεύη πολύτιμα στον Τηρεσία χωριστά μόνο σ' αυτόν πως θα προσφέρω κατάμαυρο κρυάρι που ξεχωρίζει στο κοπάδι μας κι αφού με τάματα και παρακάλια το σμάρι των νεκρών λιτάνευσα πιάνω τα πρόβατα και εκεί στο λάκκο κόβω το λαιμό τους έτρεχε μαύρο το αίμα τους και ευθύς μαζεύτηκαν από το έρευος του κάτω κόσμου ψυχές νεκρών που ο θάνατος τους βρήκε νύφες, παλικαράκια συφοριασμένοι γέροντες κορίτσια τόσο τρυφερά με λαβωμένη την καρδιά από το πρόωρο πένθος πολλοί και χτυπημένοι από κοντάρια χάλκινα άντρες που πολεμώντας έπεσαν στα χέρια τους κρατώντας ματωβαμένα τα όπλα τους αυτοί λοιπόν τόσοι και τόσοι γύρω στο λάκκο συναθρίστηκαν καθένας κι απαλού σηκώνοντας ανήκου στη βοή και μένα με συγκλώνησε τρόμος χλωρός. Ξέρω τι να πω. Μάλλον, είναι η καλύτερη επιλογή. Να μη σιωπήσουμε εμείς, να μείνετε επάνω, αν θέλετε, κυρία Παπαδόδημα, και οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές να έρθουν επίσης, να αφιερώσουμε περίπου μισή ώρα για ερωτήσεις, πριν από το πρώτο διάλειμμα, πριν από το διάλειμμα μάλλον. Ελάτε. Ο κύριος Πόλκας, ο κύριος Σημεωνίδης και η κυρία Παπαμανώλη.
Τώρα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ασύρματο μικρόφωνο. Ερώτημα στους ομιλητές και στην κυρία Παπαδόδημα, αν υπάρχει. Ο κύριος Τσάφος, κυρία Νταραγιάννη. Ένα σχόλιο αρχικά. Νομίζω ότι σήμερα φύσηξε ένας φρέσκος άνεμος στην αίθουσα και γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συζητητές και τους τρεις πρώτους και την κυρία Παπαδόδημα που μας χάρισε έτσι με το καλλιτεχνικό ύφος και το ήθος της μια μέθεξη, θα έλεγα. Όχι, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε με τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο. Νομίζω ότι αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μας μίλησαν άνθρωποι που είναι στο σχολείο και που αυτά που εισηγήθηκαν τα δοκιμάζουν. Δεν μίλησαν άνθρωποι που είναι έξω από το σχολείο και που μας λένε τι να κάνουμε και από κάτω λέμε «μα αυτά δεν γίνονται» και όλη αυτή η ιστορία. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα και στον κύριο Πόλκα και στον κύριο Σημειονίδη, το ίδιο. Κάποια στιγμή, κύριε Πόλκα, νομίζω υπενηχθήκατε, αφήσατε μια κριτική για τα ανθολόγια, για το ανθολόγιο, σε σχέση με τον τρόπο που προσεγγίζονται τα κείμενα εκεί. Έχετε δηλαδή μια κριτική στάση απέναντι στο θεματικό περιεχόμενο των ανθολογίων. Και αν έχετε αυτό που μας παρουσίασε ο κύριος Σημειονίδης, πώς φαίνεται, πώς ουσιαστικά παρουσιάζει μια διαφορετική πορεία αυτών των θεμάτων μέσα από τα κείμενα. Ναι, καταρχάς, να ομολογήσω ότι δεν έχω διδάξει σε γυμνάσιο ποτέ. Διδάσκω από τότε που διορίστηκα σε λύκειο. Παρά τα αυτά, ασχολούμαι συστηματικά διαβάζοντας και μελετώντας τις πρακτικές αλλά και τη φιλοσοφία και τα εγχειρίδια του γυμνασίου και το πρόβλημα με απασχόλησε κυρίως στο πλαίσιο της κοινότητας, όπως σας είπα, με τη σύνταξη των σεναρίων, όπου έπρεπε λίγο πολύ να καθοδηγήσω ως παιδαγωγικός υπεύθυνος και τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύω ότι τα ανθολόγια τα ανέφερα καταρχάς σε ένα συγκεκριμένο θεματικό μερίδιο που είχε να κάνει με τα κειμενικά είδη και ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι στο σχολείο δυστυχώς όλα είναι αρχαία γλώσσα ή αρχαία γνώση, δεν ξέρω τι, δεν υπολογίζουμε πολύ οι εκπαιδευτικοί, είμαστε λίγο αμήχανοι και εδώ μπορώ να ομολογήσω ότι δεν έχουμε και τα ανάλογα μεθοδολογικά εργαλεία για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε λίγο μόνοι σε αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς και από την πλευρά των πανεπιστημιακών. Δεν έχουμε δουλέψει καθόλου τα αρχαία ελληνικά κειμενικά είδη. Δεν μελετάμε τα κείμενα με βάση τις μήτρες, τις συμβάσεις τους, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται, αν θέλετε, και ιδιαίτερη ρητορική τους, ιδιαίτερη ιδεολογία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τυπολογικά ή λειτουργικά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, δεδομένου το εφαρμόζουμε στα νεότερα κείμενα, στα σύγχρονα κείμενα. Υπ' αυτή την έννοια είναι μία έλλειψη, η οποία βέβαια, αν σε δεδομένες περιστάσεις στο Λύκειο, για παράδειγμα, υπάρχουν πιο υποψιασμένοι εκπαιδευτικοί και θα τα δείτε, μπορείτε να τα δείτε και στα σενάρια, ότι προσπάθησαν να κατορθώσουν κάτι τέτοιο, στο γυμνάσιο δυστυχώς είναι παντελώς ανυποψίαστη η εκπαιδευτική και νομίζω ότι σε αυτό ευθύνεται έτσι και το διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι ένα μπουρδούκλωμα, το οποίο δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά ασυλή, θα λέγαμε, απέναντι στα κείμενα, τα οποία φιλοξενούνται ως άλοθοι για να μάθουν τα παιδιά λέξεις, κατεβατά, τύπους και τίποτα άλλο. Γι' αυτά μπορεί να σας πει περισσότερο και η συνάδελφος, η κυρία Μουλά. Το κείμενο της 15ης ενότητας είναι το μόνο που διασώζεται που σας έφερα ως παράδειγμα, το οποίο βέβαια δεν το ανέλησα, και το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον δεδομένου ότι θίγει το ζήτημα των δύο φύλων. Αλλά για να δείτε, ας πούμε, το αντιδραστικό του πράγματος, η ερώτηση που πρέπει να απασχολήσει, αν θέλετε, τους μαθητές σε αυτό το κείμενο, είναι το ότι
οι φτωχοί γεννάνε πολλά παιδιά και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή περνάνε ακόμα τόσο χοντρά χαρακτηριστικά, αν θέλετε να τα ψάξουμε έτσι, τα ζητήματα στο ανθολόγιο αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια σκέτη αποτυχία και θα πρέπει να σταματήσουμε τη μιζέρια και το κλαψούρισμα και πραγματικά να πιέσουμε και πιο δημιουργικά και νυφάλια για να καταλάβουν οι υπεύθυνοι ότι αυτό το εγχειρίδιο, τα τρία εγχειρίδια, δεν ξέρω πόσα είναι, ότι πρέπει επιτελούς να καταργηθούν. Διαφορετικά, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο από τους ίδιους εκπαιδευτικούς και είδα την αυτοπαγίδευσή τους στη λογική αυτού του εγχειριδίου. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα πρέπει η επιτέλους η ανάγνωση των κειμένων, είτε είναι αρχαίων είτε νέων, να διασταυρωθεί με τη ζωή και με τις πραγματικές συνθήκες με τις οποίες ο κόσμος, νέοι και γέροι, διαβάζουν τα κείμενα. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε στο σχολείο πρακτικές, να επινοούμε πρακτικές οι οποίες δεν εμφανίζουν, δεν πείθουν πλέον αυτές οι πρακτικές της ανάγνωσης. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια διδάσκοντας και να έρθουμε σε σύγκρουση με πολλά πράγματα. Πίσω από την ερώτησή σας βλέπω να υπάρχει το εξής συγκεκριμένο. Διδάσκοντας πολλές φορές μέσα στη σχολική αίθουσα, διδάσκουμε σχολικό βιβλίο και όχι γνωστικό αντικείμενο. Αυτό καθορίζει και τη θεματική. Και βέβαια θεωρώ πολυτέλεια αυτό που μόλις πριν είπε ο Λάμπρος Πόλκας, να μπούμε στη λογική, να κρίνουμε ως κειμενικό είδος ένα αρχαίο κείμενο τη στιγμή που εξορισμού παρουσιάζεται, παράδειγμα, η Αντιγόνη ως πεζό κείμενο προς ανάγνωση. Πώς να πείσουμε τους μαθητές ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Επίσης, ερχόμαστε σε σύγκρουση με αυτή την τρικλοποδιά του διαχωρισμού ανάμεσα στην αρχαία γλώσσα και στην αρχαία γραμματεία. Τη μια ώρα οι μαθητές καλούνται να απομνημονεύσουν μετάφραση. Γι' αυτό και μ' άρεσε όταν ρώτησε η μαθήτρια «Πειράζει που δεν θα κάνω μετάφραση, αλλά θα το πω με δικά μου λόγια». Και την άλλη ώρα καλούμαστε να διδάξουμε γλώσσα ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. Δεν ξέρω αν είμαι κοντά στο ερώτημά σας, αλλά για μένα είναι μεγάλη πρόκληση το μάθημα του αδίδακτου κειμένου, όπως και της έκθεσης, που μας δίνει την παιδαγωγική ελευθερία να ρυθμίσουμε εμείς τις θεματικές, επιχειρώντας και μια σύζευξη ανάμεσα στο περιεχόμενο και τη μορφή της γλώσσας, είτε πρόκειται για την νεοελληνική, είτε για την αρχαία ελληνική. Ο κύριος Στέφος. Μου έδωσε το λόγο. Ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ένα σχόλιο και εγώ για τις τέσσερις εισηγήσεις που ήταν ερεθιστικές και εξαιρετικές. Ιδιαίτερα της κυρίας που με συγκλώνησε με την έκεια, εμβληματική αυτή ραψοδία του Ομήρου, την οποία έχω ασχοληθεί και ιδιαίτερα και την αποδώσετε τέλεια. Εξαιρετικά συγχαρητήρια και με τον Λάμπρο τον Πόλκα, με τις προτάσεις που έχει κάνει. Εγώ ήθελα μια σύντομη ερώτηση πρώτα στη συνάδελφο την κυρία Παπαμανώλη. Θα μου απαντήσετε μετά. Δεν ξέρω εάν είπατε ότι οι μαθητές δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν τη μετάφραση του Πολυλά. Έχω αντίθετη άποψη, γιατί νομίζω ότι του Καζαντζάκη Κακριδί, που ήταν λογοτεχνικότατη μετάφραση, ήταν δυσκολότερη για τους μαθητές. Και του Μαρονίτη, η οποία είναι μια εξαιρετική μετάφραση με λόγια στοιχεία, την επικροτώ πλήρως, αλλά οι συνάδελφοι λένε ότι βρίσκουν δυσκολίες. Η ερώτηση είναι πολύ στο συνάδελφο τον κύριο Σημεωνίδη για το θέμα των αρχαίων ελληνικών. Στην ημερίδα και αναφερθήκατε μόνο στο Λύκειο, δεν υπάρχει προβληματισμός στο Λύκειο, μπορούμε να το δούμε τόσο. Το κανθόδες θέμα είναι με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο, όπου τα εγχειρίδια είναι παντελώς ακατάλληλα. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο, που εμέσως πίνη σαφώς έχει υπονοηθεί πανταχώθεν, γιατί και δεν νομίζω ότι
ξετρελαίνονται οι μαθητές με τα άλλα μαθήματα και νιώθουν μόνο παίχτια για τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχουμε δικαίωμα, συνάδελφοι, και να στερήσουμε παντελώς, το είπα και χθες, τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών συλλήφθην από όλους τους φοιτητές του γυμνασίου, έστω να ήταν σε μόνο μία τάξη, στην τρίτη γυμνασίου. Θέλουν αναμόρφωση σε αναλυτικά προγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας, προγράμματα σπουδών που περιμένουμε από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου. Και η χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Μπαλάσκα ήταν εξαιρετική, σε συνδυασμό με του κυρίου Παπαγγελή, σε συνδυασμό αρχαίων ελληνικών και λατινικών που είναι παραγωνισμένα, έχουν αφαιρεθεί από τη Β' Λυκείου, το ξέρετε καλά. Κανένας δεν μιλάει όμως στον τόπο μας, και δεν θα κάνω σοβενιστικές τώρα ρητορίες, κοιτίδα δημοκρατίας, φιλοσοφίας και όλα τα συμπαρομαρτούντα ηχηρά παρόμοια. Κανένας δεν έχει μιλήσει για την κατάργηση των κλασικών λυκείων. Ο Μπαλάσκας το είπε χθες ότι πρέπει να επενιδρυθούν. Ηρίστον παρόδο, συναδέλφους και συνάδελφοι, στην Ιταλία υπάρχουν 800 κλασικά λύκεια με διδασκαλία αρχαίων και λατινικών. Παρημείνουται ένα και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να βάλουμε προαιρετικό το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο, που εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως, η γνώμη όμως δεν είναι, είναι κενός πρεσβυτέρου, παρόλο που έχω φοιτεύσει 40 χρόνια στη δευτεροβάθμια, θα πρέπει να ενισχύσουμε, να συμβάλλουμε στη λειτουργία των επανίδρυση των κλασικών λυκείων. Έχουμε καλλιτεχνικά, αθλητικά, μουσικά και όλα πλην των κλασικών. Την ερώτηση στον κύριο Σμύρη, αν συμφωνείτε ή όχι με τη διδασκαλία των... Το ερώτημά σας είναι αν συμφωνούν με αυτό που... Αν συμφωνεί, όχι αν συμφωνούν όλοι. Σε ποιον κάνετε το ερώτημά σας, στον κύριο Σμύρη? Στον κύριο Σμύρη δεν θα το έκανε, στην κυρία Παπαδόδημα. Άλλωστε, η όλη της παρουσία ήταν εξαιρετική, πλήρως συνάδωσα με το θέμα. Ευχαριστώ. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να διδάσκει τη αρχαία ελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο. Αλλά ως μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρώ τον αυστηρό ιδεολογικό επικαθορισμό της διδασκαλίας της από συγκεκριμένες χρήσεις της αρχαιότητας συνολικά και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ειδικότερα. Νομίζω ότι εκεί ανακύπτει το πρόβλημα όλο και περισσότερο, καθώς η αρχαιότητα γίνεται το καταφύγιο, το σωστικό ενός έθνους που ψάχνει ξανά την ταυτότητά του, και αυτό το ζούμε μέσα στις σχολικές αίθουσες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν έχω να σας πω πολλά, γι' αυτό και διάλεξα να σας δείξω και τρεις φωτογραφίες μιας άδειας σχολικής αίθουσας, που σας είπα άδεια τη βλέπετε, αλλά ουσιαστικά είναι κατά τη διαδικασία του παραδοσιακού μαθήματος των αρχαίων ελληνικών, και δύο άλλων αίθουσών όπου τα παιδιά δουλεύουν διαφορετικά. Θα σας πρότεινα, κύριε Στέφο, να σας διαθέσω κάποιες ώρες από το ωράριό μου να έρθετε να δοκιμάσετε, για να βιώσετε και να μας δείξετε έμπρακτα πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προτάσεις σας. Και στο γυμνάσιο. Και στο γυμνάσιο. Ας αφήσουμε τα άλλα μαθήματα να δεχθούν την κριτική αυτών που τα αγαπάνε, γιατί εξ ορισμού και εμείς από αγάπη προς το μάθημα ασκούμε την κριτική σε αυτό. Παρακάτω. Να απαντήσω κι εγώ. Ο κύριος Πόλκας στο ίδιο ερώτημα θέλει να... Σε αυτό θέλετε να απαντήσει. Όχι. Ήθελα λίγο πολύ να τοποθετηθώ για αυτή την λογόρια που υπάρχει γύρω από τα κλασικά λύκεια. Επειδή οι συνάδελφοι ήμουν 16 χρόνια στο κλασικό λύκειο Περιστερίου, από... Δηλαδή, διορίστηκα στην επαρχία 3 χρόνια και μετά ήρθε στο κλασικό λύκειο Περιστερίου. Είμαι λίγο καχύποπτος απέναντι σε αυτήν ακριβώς την περίεργη ρητορική, η οποία έχει εξάρσεις ανάλογα με το ευρύτερο, αν θέλετε, πολιτικό κλίμα και υφέσεις.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν μας κατήργησαν από το κλασικό λύκειο Περιστερίου ως κλασικό, όταν καταργήθηκε, δεν μίλησε κανείς. Κανένας φορέας δεν μίλησε. Και ξαφνικά από ένα σημείο και μετά κάποιος δίνει το σύνθημα και δημιουργείται μια ρητορική η οποία τελικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και τους λόγους για τους οποίους έκλεισαν τα κλασικά λύκεια. Γιατί πραγματικά θα δείτε, συνάδελφοι, και εκεί αποδεικνύεται το κενό ίσως μερικών για τη ρητορική αυτή, το ότι μιλάνε κυρίως εμβληματικά και δεν υπολογίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία όθησαν κάποιους, καλός ή κακός, να τα καταργήσουν. Και το λέω αυτό επειδή ήμουνα στα κλασικά λύκια. Δηλαδή, το απλό ερώτημα, για παράδειγμα, το εξής, σε σχέση με τα κλασικά. Αυτά τα σχολεία, αν θυμόσαστε, δίδασκαν, για παράδειγμα, στην πρώτη, είχαν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Καταρχάς, όλο το λύκειο ήταν θεωρητικής, όπως λέμε, παραδοσιακά κατεύθυνσης. Στην πρώτη λυκείου, τα αρχαία ελληνικά διδάσκονταν 10 ώρες. Διδάσκονταν λατινικά, το ίδιο εγχειρίδιο που έπαιρναν οι μαθητές μόνο στην τρίτη λυκείου, συνάδελφοι, τότε. Εμείς το εξαντλούσαμε στην πρώτη λυκείου. Αλλά, συνάδελφοι, όμως, παρά το ειδικό πρόγραμμα, τις περισσότερες ώρες και φυσικά το αυξημένο επίπεδο των παιδιών, οι μαθητές μας έδιναν τις ίδιες ακριβώς εξετάσεις που έδιναν οι άλλοι μαθητές. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι μια αδικία κατάφορη για τα υπόλοιπα παιδιά? Σας το λέω αυτό γιατί ότι τόλμησαν κάποιοι να μπουν τα παιδιά αυτά σε ένα ειδικό καθεστώς εξεταστικό, φυσικά οι πάντες αρνήθηκαν. Θέλω να πω, δεν είμαι υπέρ να λειτουργήσουν φυσικά τα κλασικά λύκια, αλλά θέλω πραγματικά να σταματήσουμε λίγο τη γενικόλογη ρητορική και να μιλήσουμε, να δω προτάσεις πιο συγκεκριμένες που θα αντιμετωπίζουν, όπως υπενήχθηκα, τέτοιου είδους προβλήματα. Έτσι, δεδομένου ότι όλο το εξεταστικό σύστημα, ξέρετε, στο λύκειο είναι δεμένο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία, για παράδειγμα? Είναι ένα ζήτημα, κύριε Στέφανε. Κυρία Παπαμανώλη, θέλετε κάτι να πείτε, αν μπορείτε σύντομα, αν αφορά το ίδιο ερώτημα? Όχι, αυτό που μου έκανε. Ναι. Να πω, εγώ κατέγραψα αυτό που γίνεται στην τάξη και φέτος είναι πολύ έντονο. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι εδώ. Προφανώς το Λαύριο θα έχουμε κάτι. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνουν. Ισχύει. Δεν το καταλαβαίνουν. Της Οδύσσειας στο κείμενο το καταλαβαίνουν και είναι πρωτάκια και της Ιλιάδας δεν το καταλαβαίνουν. Παθαίνουν σοκ. Και ρωτάω, από τόσες μεταφράσεις που υπάρχουν, έπρεπε να πάμε στη μετάφραση Πολυλά? Και τέλος πάντων, αν δεν ικανοποιεί καμία από αυτές, γιατί οι πανεπιστημιακοί δεν γράφουν μία? Πιο κοντά στα παιδιά. Ας δώσουν του Μαρονίτη. Ναι. Δεν γίνεται να περνάμε τόση ώρα. Ειλικρινά, τρώμε μία διδακτική ώρα να εξηγούμε τι λέει το κείμενο. Δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις. Χώρια εκείνο το ως, στην παρομοίωση ένα ως. Τι είναι αυτό το ως, σε ρωτάνε, το ως το περνάνε, τι να σας πω, από ρήμα μέχρι, επειδή είναι με ωμέγα. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Νομίζω όσοι είναι συνάδελφοι εδώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Να προσθέσω, μπορώ, ναι, κάτι, βέβαια δεν είναι τόσο σχετικό, αλλά είναι για τη μετάφραση του κυρίου Μαρονίτη. Θέλω απλώς να πω ότι θεωρώ ότι είναι συγκλονιστική η μετάφραση του κυρίου Μαρονίτη. Το λέω ως ηθοποιός που μαθαίνω αυτό το κείμενο απ' έξω, όχι φυσικά μόνο την Έκια, αλλά και άλλες ραψοδίες, και προσπαθώ κάθε φορά ενώ το μαθαίνω να βρω ένα ψεγάδι στον τρόπο με τον οποίο έχει μεταφράσει κάθε φράση και δεν βρίσκω ποτέ κανέναν, τόσο που εκνευρίζομαι και λέω, αυτό ίσως να το έλεγα εγώ με ένα δικό μου τρόπο λίγο καλύτερα. Και πάλι όχι. Ο δικός του τρόπος, γιατί είναι μια μετάφραση κάποιου που έχει αγαπήσει το κείμενο μιλώντας το κείμενο. Ο ίδιος ο κύριος Μαρονίτης, κατ' εμέ, είναι θα ήταν πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αν ακολουθούσε αυτό το δρόμο. Είναι η μετάφραση κάποιου... Ναι, ναι, βέβαια. Μα τον ξέρω πολύ καλά προσωπικά και έχουμε συνεργαστεί. Και στις απαγγελίες που είχε κάνει και φέτος το Εθνικό που έκανα την πρώτη ραψοδία ήταν παρόν και παρόλη την δύσκολη κατάσταση. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, ότι είναι κάποιος που έχει μιλήσει το κείμενο, δεν το έχει μεταφράσει εγκεφαλικά.
ο κύριος Αγγελάκος, και για να τηρήσουμε το χρόνο, ένα ερώτημα που υπάρχει πίσω και νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, ας πούν οι συνάδελφοι, συγγνώμη που θα καταχραστώ το χρόνο κι εγώ. Θα προσπαθήσω να μην φιλιαρίσω, αλλά πρέπει να δώσω μια-δυο απαντήσεις και να θέσω το ερώτημα στους ομιλητές. Πρώτα-πρώτα, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Πόλκας, δεν έχει νόημα να μιλάμε για οποιαδήποτε ηλικία, κλασικά ή οποιαδήποτε άλλο, αν δεν λύσουμε το πρόβλημα, τι σημαίνουν τα αρχαία ελληνικά σήμερα, γιατί διδάσκονται και πώς διδάσκονται. Είτε είναι στο τελευταίο σχολείο του Εύρου, είτε στο κλασικό της Αθήνας. Άρα το ζήτημα κλασικά λύκη ή όχι είναι δευτερεύον. Το ουσιαστικό είναι τι γίνεται στο υπαρκτό σχολείο. Δεύτερον, η βελτίωση του ζητήματος των αρχαίων ελληνικών είναι συνάφεια της συνολικής βελτίωσης του σχολείου. Μην το αποκόπτουμε. Δεν θα αλλάξουν τα αρχαία ελληνικά αν δεν αλλάξει συνολικά το σχολείο ως πραγματικότητα, ως πολιτική αντίληψη, ως λειτουργία, ως ταυτότητα. Μην έχουμε τα αυταπάτη ότι θα γνωρίσουμε τον αρχαίο κόσμο σε ένα σχολείο της τυποποίησης, της μονομέρειας, της έλλειψης διαλόγου, της απουσίας πρωτοτυπίας, της απουσίας της τέχνης. Σε ένα σχολείο που την τέχνη την έχει στο περιθώριο και το λόγο τον έχει εξοβελήσει, εμείς θα μάθουμε δημιουργικά τον αρχαίο κόσμο. Μην τρέφουμε αυταπάτες. Είναι συνολικό το πρόβλημα του σχολείου και σε αυτό εντάσσεται και το θέμα των αρχαίων ελληνικών. Έτσι πρέπει να το δούμε. Ξεκινάω από τις σημερινές παρουσιάσεις που τις θεωρώ πραγματικά συγκλονιστικές. Πρότυπο παρουσίασης, δημιουργικότητας, ταυτότητας των συναδέλφων και προτάσεων. Πρότυπο προτάσεων για την εκπαιδευτική πράξη, όχι συνθημάτων. Πέρα από αυτά που υπόθηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στέκομαι στη συγκλονιστική παρουσία της κυρίας Παπαδότη. Πέρα από το λόγο που ακούσαμε, πέρα από τη σχέση με τη μουσική, μας έδωσε μεταξύ των άλλων και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο βήμα. Πρέπει να συνομιλήσουμε στο σχολείο με τους ανθρώπους που κάνουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω αρχαία από μετάφραση μόνος μου. Τον Όμηρο δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Ο άνθρωπος που κάνει μουσική που είναι. Ο άνθρωπος που κάνει θέατρο που είναι. Οι διδάσκοντες αυτοί γιατί δεν είναι μαζί στην τάξη. Οι διδάσκοντες αυτοί γιατί δεν συνεργάζονται να είναι μαζί και αυτά που μας προτείνει η κυρία Παπαδόδημα, εσείς, γιατί δεν τα κάνουμε μαζί. Άρα δηλαδή είναι ένα ζήτημα συνολικής λειτουργίας του σχολείου και συνολικής συνεργασίας. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας στο διαμέρισμά του. Ούτε ο καθένας έχει τη φυσική δωρεά να διδάσκει όμηρο. Ούτε έχει κανένας αποκλειστικότητα ότι ο μόνος που μπορεί να διδάξει όμηρο είναι αυτός. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και πάω στο ερώτημα. Έχοντας συζητήσει στην νέα παιδεία και έχοντας και ευρύτερες προτάσεις, η πρότασή μας συνολικά, αλλά και θα καταγραφεί και σε επίπεδο πολιτικό και στο δημόσιο λόγο, είναι η εξής. Δεν είμαστε υπέρ των επιλογών, ούτε εγώ συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με τις επιλογές σε ένα σχολείο που την επιλογή την κάνει περιθώριο. Αφήστε που η επιλογή κρύβει και άλλα ζητήματα, ιδεολογικά και κοινωνικά, πολύ ακραίο επίπεδο. Δεν συμφωνώ σε κανένα επίπεδο. Βλέπω όμως το εξής. Κυρίως ξεκινώντας από το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο μας ενδιαφέρει. Το μάθημα και με τις δύο του πλευρές θα ενσωματωθεί σε διαφορετικά μαθήματα. Δηλαδή, αρχαία γλώσσα στην ελληνική γλώσσα. Διδασκαλία των κειμενικών ειδών παράλληλα με τη διδασκαλία των ενωτήτων της ελληνικής γλώσσας σε ένα επίπεδο 2 ώρων και σε ένα άλλο επίπεδο 1 ώρα, σε 3 ώρες που υπάρχουν. Δηλαδή θα συνομιλεί με την ελληνική γλώσσα μία παράλληλη διδασκαλία του λεξιλογίου. Μία παράλληλη διδασκαλία του λεξιλογίου που θα ξεκινά από τις ρίζες και θα φτάνει και στο σήμερα. Ώστε τα παιδιά να έχουν συνέστηση και της εξέλιξης της γλώσσας, ξεκινώντας από το σήμερα προς τα πίσω. Και βλέποντας τις διαφορετικές μορφές της. Αλλά τα κείμενα θα ακολουθούν και θα συνομιλούν με τα κειμενικά είδη της περιγραφής, της αφήγησης κτλ. Στην ελληνική γλώσσα. Δεύτερον, δεν μου αρέσει ο όρος αρχαία απομετάφραση. Προτείνω την κατάργησή του. Προτείνω το μάθημα να ενσωματωθεί δημιουργικά στους παράγοντες που είδαμε σήμερα. Δηλαδή, η Ιλιάδα είναι λογοτεχνία, δεν είναι αρχαία απομετάφραση. Είναι λογοτεχνία. Ο μαθητής θα κάνει λογοτεχνία στο σχολείο από τον Όμηρο
μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι το Joyce, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η λογοτεχνία. Και θα ξεκινήσει από τις ρίζες της. Δεν είπαμε κανένας διάβαση λογοτεχνία και όλοι να λένε ξεκίνησε από το νόμιρο και εμείς να κάνουμε αρχή από μετάφραση. Δεν υπάρχει όρος αρχές από μετάφραση. Είναι τυποποιημένη δομή. Τον έβγαλε η μεταρρύθμιση του 1976. Σήμερα ας κάνουμε το καινούργιο βήμα. Να μιλήσουμε για λογοτεχνία σε αυτή τη διαχρονικότητά της. Σε δεύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει Ηρόδοτος. Δεν υπάρχει Ξενοφώντας. Υπάρχει ιστοριογραφία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ιστορικό κείμενο, την ιστορική αφήγηση και θα ενσωματωθούν και θα μελετηθούν τα κείμενα αυτό παράλληλα στο μάθημα της ιστορίας. Έτσι θα δουλέψουμε, έτσι θα σκεφτούμε. Δεν λέω ότι θα πετύχουμε το ιδανικό, αλλά είναι πρόκληση και για μας και είναι και αφετηρία να κάνουμε προτάσεις. Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό, έχουμε τα τριωράκια και καθόμαστε. Είναι ο στόχος τα τριώρα. Ο στόχος είναι τι κάνουμε σε αυτά. Αν δεν κάνουμε τίποτα θα χαθούν. Αν κάνουμε δημιουργικό και ουσιαστικό, έχουμε πρόταση. Και η πρόταση είναι συνολικά να υπηρετήσουμε όλο αυτό το τομέα που λέγεται φιλολογία και οτιδήποτε άλλο με σύγχρονο τρόπο. Και ο σύγχρονος τρόπος είναι να συνομιλούμε με τη λογοτεχνία, να συνομιλούμε με το θέατρο, να συνομιλούμε με την ιστορία, να συνομιλούμε με αυτό που λέμε σήμερα κείμενο, πολιτισμός, κουλτούρα. Αυτή είναι η νέα πρόκληση για τη φιλολογία, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι η πρόκληση ούτε των χρονικών αντικαταστάσεων, ούτε των ωραίων θεματογραφιών που παίρνουμε κομματάκια και εναρκησευόμαστε αν βρήκαμε τις εγκλητικές αντικαταστάσεις και τα υποκείμενα. Δεν είναι αυτή η πρόκληση. Αν να το συνειδητοποιήσουμε, μη μένουμε άλλο σε αυτές. Σας ακούω για την πρότασή μου. Συγγνώμη για τον χρόνο. Θέλετε, κύριε Πόλκα. Δεν θέλω αν θέλετε να απαντήσετε. Απλώς είναι τοποθέτηση δική μου. Δεν σας ρωτάω κάτι. Είναι μια τοποθέτηση. Προέρχομαι από το γυμνάσιο να απαντήσω. Σίγουρα η αρχαία γραμματεία είναι λογοτεχνία. Αυτό δεν το συζητάμε. Και συμφωνώ απόλυτα με το να καταργηθεί. Θα έπρεπε να εντάσσεται ακριβώς μέσα στα κείμενα και να ξεκινήσουμε κάποια. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι σε πάρα πολλές θεματικές η Οδύσσια, θα μπορούσε να είναι σε πάρα πολλές θεματικές η Ιλιάδα. Έτσι όπως είναι χωρισμένο το βιβλίο. Ως προς την αρχαία ελληνική γλώσσα, εγώ να πω ότι μετά από πολλά χρόνια δεν διδάσκω φέτος αρχαία και χάρηκαν πάρα πολλοί οι συνάδελφοί μου στο σχολείο που έδωσα τις ώρες των αρχαίων ελληνικών, γιατί ήταν αυτό το εύκολο τριωράκι. Και σε αυτό συμφωνώ. Το άλλο θέλει κόπο. Πόσο έτοιμος είναι ο κλάδος για αυτόν τον κόπο. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά προκλητικό και θα μ' άρεσε. Αν και δεν ξέρω αν ο Όμηρος είναι λογοτεχνία ή αν η λογοτεχνία είναι μια σύγχρονη έννοια του 19ου αιώνα όπως και η ιστορία. Αλλά εδώ ο κύριος Τσάφος θα έχει άλλα να μας πει. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι ότι αφήσατε τη φιλοσοφία απ' έξω. Και στα παράδειγμά σας. Και ενώ τώρα όλοι λένε ποιοι δικαιούνται να διδάσκουν αρχαία, ποιοι ιστορία, ποιοι... Θα βρεθούμε ξαφνικά οι απόφοιτοι του ΦΥΠΗ ΨΥ να είναι οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού ως ειδικοί στην... ως ειδικοί στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, για τους οποίους πενευόμαστε. Ωραίο στοίχημα. Είναι πολύ ωραίο που έχουμε τόσα ερωτήματα. Έχουμε υπερβεί ωστόσο το χρόνο. Υποσχεθήκαμε ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ να το ακούσουμε. Του ενός λεπτού θα ήθελα. Έχετε το λόγο. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε να κάνουμε το διάλειμμα. Θα παρακαλούσα για να κερδίσουμε χρόνο και να αναπληρώσουμε αυτή την απώλεια εντός εισαγωγικών, γιατί την αφιερώσαμε το χρόνο σε ωραία συζήτηση, να επιστρέψουμε και τέταρτο στην αίθουσα μετά το σύντομο ερώτημα της κυρίας που θα ακούσουμε. Χαίρε. Το ερώτημά σας παρακαλώ. Ναι, η κυρία. Το ξέρω, η κυρία. Έχοντας εργαστεί σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, εκεί υποχρεωνόμαστε, έχουμε φάκελο υλικού, όπου πρέπει
οι διδασκαλίες μας να γίνονται σύμφωνα με τις νέες μεθόδους, με μικροδιδασκαλίες, διαθεματικές διδασκαλίες κτλ. Βγαίνοντας όμως εγώ από το Πανεπιστήμιο, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με όλα αυτά τα θέματα της διδακτικής. Όντας απόφοιτη της κλασικής, του κλασικού τομέα, με μεταπτυχιακό στη γλωσσολογία. Επομένως, πηγαίνω συνεχώς σε επιμορφώσεις, επιμορφώσεις που γίνονται από το σχολείο, επιμορφώσεις για τις οποίες πληρώνω, άλλες γίνονται δωρεάν, για να μπορέσω να προσφέρω αυτό που ζητείτε και αυτό που θέλω, γιατί όντως βλέπω ότι παίρνει άλλη πνοή το τμήμα όταν δουλεύω με έναν τέτοιο τρόπο όπως είδαμε σήμερα και κάνοντας τέτοιες δράσεις. Μήπως θα ήταν καλό να αλλάξει και λιγάκι το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων, ώστε να υπάρχει αυτό, να υπάρχουν περισσότερα μαθήματα από το FIPPC. Δεν γίνεται να τελειώνουμε τη φοιτησή μας και να έχουμε κάνει μία φορά σε ένα μάθημα τυχαία, έτσι, απ' έξω, να έχουμε ασχοληθεί και μετά, να μην μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που θέλουμε στους μαθητές. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η γνώση, τη γνώση την έχουμε. Οπότε σε αυτό τι λέτε, υπάρχει κάτι τέτοιο στην... Αυτό περισσότερο το αντιλαμβανόμαστε ως τοποθέτηση, παρατήρηση, επιθυμία. Η απάντηση, αν θέλετε, μπορεί να δοθεί από κάποιον, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη, νομίζω. Θέλετε να απαντήσετε και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Έχω τελειώσει και εγώ το ίδιο τμήμα. Πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει αυτομόρφωση και διαβίου εκπαίδευση, δεν μπορούμε να καθόμαστε σε αυτά που μας έχουν μάθει στο Πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν θυμάμαι, έχω τελειώσει το κλασικό της Αθήνας, δεν θυμάμαι τίποτα. Έτσι. Μετά έτσι. Όλα. Όμως, επειδή συζητούμε για αλλαγές, δεν θα έπρεπε και αυτή να υπάρχει ως να τεθεί προσκήνιο και να μπορέσουμε. Και μετά από 10 χρόνια. Και τέταρτο, παρακαλώ να επιστρέψουμε στην αίθουσα για τη συνέχεια των ομιλιών. Εντάξει, όχι, εμένα δεν σε έλεγα να πάμε έξω.